εκεί. Προβάλλες ένα πρωί κι ήταν μαγική στιγμή που σε είδα στου ηφαίστου το νησί. Και φαίναζε στο μακρύ καλοκαίρι κι η αγάπη μας γιορτή. Όνειρο που έσβησε το Σεπτέμβρη όταν έφυγες εσύ, εσύ. Τι βέβαια, Μπιγαλής. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί τι έχεις πάνω. Λέω ότι είναι παλιός ο Μπιγαλής. Α, είναι παλιός για μένα. Είναι ναι, εντάξει, που παρήγγειλες η Μπιγαλή τώρα, σηκώθηκε το πρωί πρωί και είπες παίξε μου Μπιγαλή. Έτσι ξύπνησα. Ωραία, πες μου άλλο ένα τραγούδι του Μπιγαλή. Η κόρη του Περιτερά. Τη Μελισσούλα. Δεν ήτανε. Τη Μελισσούλα, ορίστε. Μελισσούλα, ορίστε. Εντάξει. Τι έγινε, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε πολύ καλά, εσείς. Κρυώνεις. Όχι, γιατί. Δεν κρυώνεις. Γιατί πιο θερμές μέρες λέει κοντεύαμε να καούμε δύο μέρες. Καλά, δεν είδες. Έβαλε μακριμάνικο, νομίζω το πες γι' αυτό. Εσύ μου λέγες με τον κλέαρχο τόσες ημέρες, μας λέγατε να και που θα χαλάσει ο καιρός και χαλάει. Και εδώ κόντευε να πάρει φωτιά το ηφίλιος. Πότε ήταν, 4 Ιουλίου. Όχι, 4 Ιουλίου. 3-4, διήμερο ήταν. Ναι, εντάξει, στις 4 κορυφώθηκε. Όχι, παιδάκι μου, παγκοσμίως καταγράφηκε. 3-4 με μέσο όρο λέει είχαμε το. 17,8 σε θερμοκρασία, επιφάνεια και νερού. Μάλιστα. Και μου λέγατε θα χαλάσει ο καιρός. Και εδώ κόντευε να καεί ο κόσμος. Καλά και εσύ να καεί ο κόσμος. Συνεργαστήκατε να με κοροϊδέψετε, αυτό το συζητήσουμε μετά. Υπάρχουν κάρτες γι' αυτό, να ξέρεις. Κάρτες έχουμε. Αλίμονο, δεν υπάρχουν κάρτες από την εκπομπή. Αλίμονο, αλίμονο. Εδώ θα κεγόμαστε. Θα έρθει Δευτέρα παρουσία και εμείς θα παίζουμε κάρτες. Γιατί όχι. Δευτέρα παρουσία. Γιατί όχι. Τι κάνετε, πού είναι οι κάρτες, τι έχεις. Αχ, λοιπόν, θα ξεκινήσω να δίνω τα δικά μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε, Αντώνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Όπως είπαμε λοιπόν για την πιο θερμή μέρα, τελειώσαν αυτά. Τα ξέρεις, τα είπες και εσύ και μόνο σου και διαβάσει. Πού είναι οι κάρτες. Μετά. Α, μετά θα μετά κάρτες. Δεν έχει κάρτες τώρα. Εντάξει, έχεις κάρτες τώρα. Όχι. Ναι. Θα πάω όμως να σου δείξω ένα σημείωμα που έβαλε μία μητέρα με μία κόρη στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες, λοιπόν, είναι κόρη η συναδέλφου μας. Ναι. Είχαν βάλει λοιπόν ένα χαρτάκι στην είσοδο και έλεγε «Παιδιά, γεια σας, είμαι η Χάιντι», λέει, «και μένω στον έκτο, θα παρακαλούσα στην ταράτσα», λέει, «να μην γίνει κάποιο πάρτι από 1η μέχρι και 12 Ιουνίου, γιατί δίνω Πανελλήνιες εννοείται και τα πάντα ακούγονται πολύ δυνατά στο σπίτι μου, σας ευχαριστώ πολύ». Έτρεξαν λοιπόν οι ένικοι της πολυκατοικίας να τις γράψουν από δίπλα όπως βλέπετε. Καλή επιτυχία, κουράγιο κτλ. Να την εμψυχώσουν. Ωραία πολυκατοικία. Αν το γράφανε αυτό στη δική μου πολυκατοικία, θα είχε πάνω μούτζες, θα είχε σκισμένα χαρτιά, τέτοια πράγματα. Κάθε βράδυ θα έκανα πάρτι και τέτοια. Κάθε βράδυ τέτοια πράγματα. Για πες, ναι, και τι έγινε. Λοιπόν, όχι μόνο τα κατάφερε, όχι μόνο δεν έγινε πάρτι 1η με 12 Ιουνίου, αλλά κατάφερε να βγάλει 19.250 μόρια η Χάιντι. Και η μαμά της, η Μαριλένα, έγραψε λοιπόν ότι καλησπέρα, είμαι η Μαριλένα, η μαμά της Χάιντι, λέει από τον έκτο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω ότι οι φοβερές ευχές σας έπιασαν τόπο. Η Χάιντι έσκησε και τους κέρασε και σοκολατάκια. Σωστά. Την είδες τη Μαριλένα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Περνά, λέει, στην νομική Αθήνας. Παρτάρετε ελεύθερα, τους λέει. Παρτάρετε, τέλος. Τώρα κάντε ό,τι θέλετε από σήμερα. Απέραντε το σασέρι, στην είσοδο θα βρείτε ένα μικρό κέρασμα. Τους είχε τα σοκοφερτάκια. Άλλο σοκολατάκι, άλλο σοκοφερτάκι. Σοκοφερτάκι. Μην τα μπερδεύεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Μην μου τα μπερδεύεις. Τα σοκοφερτάκια είναι λίγο πιο καλοκαιρινά, Όχι. Δεν ξέρω. Όλα τα τρώμε εμείς. Χειμώνα, καλοκαίρι. Λοιπόν, να είναι, φάει να είναι και ό,τι να είναι. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά, μου αρέσουν. Μπράβο. Πολύ ωραία, μπράβο. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Εγώ τσακώνομαι συνέχεια με τους απέναντι. Με τους απέναντι. Με τους απέναντι, ναι. Γιατί? Όχι, δεν κάνουν πάρτι, ακούω και τους από πάνω. Γιατί χτίζεται μια πολυκατοικία τώρα και όλο το μεσημέρι αποφασίζουν να χτυπάνε με τα σφυριά. Λέω, παιδιά, άλλο το πρωί τι κάνετε. Εδώ εσύ κάνεις εκπομπή 5 ώρα το πρωί και σε ενοχλούν οι άλλοι που χτίζουν το μεσημέρι. Εγώ όμως δεν μπορώ να ενοχλήσω κανένα στις 5 το πρωί. Ούτε στις 3 που φεύγω. Τέλος πάντων, μην με τρελαίνεις. Άρα τσακώνεις, θα στείλω κάμερα μια μέρα.
Βγαίνει στο μπαλκόνι. Μόνο ξύλο που δεν παίζω. Βγαίνω έξω στην αυλή και του λέω ρε παιδιά, αλλά πείτε μου για ποιο λόγο κοπανάτε στι 3 το μεσημέρι. Είσαι από τι κλασικέ τι κυρίε που βγαίνανε εμεί, πιτσιρικάδε που βγαίναμε στη γειτονιά και παίζαμε μπάλα, μπάσκετ κτλ. Το μεσημέρι. Πάντα υπήρχε μια γιαγιά στη γειτονιά, το θυμάστε που και φωνάζε ρε πατεράδε δεν έχετε να σα μαζέψετε. Εμένα λέει. Λέω γιαγιά. Τι είπα τώρα η κυρία που βγαίνει και φωνάζει. Αλλά εμεί είχαμε πάντα μια κυρία που βγαίνει και φωνάζε πατεράδε δεν έχετε και μανάδε να σα μαζέψουμε μεσημεριάτικο. Πολύ ωραία τα λέει. Δεν κατάλαβα. Σε εμάς επικρατεί. Ωραία γειτονιά. Ησυχία. Ωραία γειτονιά. Ησυχία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα ακούνε αυτά οι γειτονές μου που εμείς κάνουμε τόση φασαρία το μεταξύ όλη την ημέρα και θα λένε τι λέει αυτή τώρα. Τα βλέπει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τον Πίνατ. Τον Πίνατ. Τον Πίνατ. Έκλεψε πάλι ο Πίνατ. Έκλεψε για ακόμα μια φορά την παράσταση. Όπου και να είναι αυτό, την παράσταση κλέβει. Ναι. Πολύ τυχερό σκυλί είναι. Εδώ τον βλέπουμε με την Φρανσίν Λακουά. Η Φρανσίν. Είναι η δημοσιογράφος. Είναι η δημοσιογράφος από το πρακτορείο Bloomberg. Α, το Bloomberg που έκανε τη συνέντευξη προχθές. Ναι. Ο Πίνατ, όπως ξέρεις, αν έρθει κάποιος να υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί, θέλεις, δεν θέλεις, θα εμφανιστεί. Και έτρεξε λοιπόν εκεί, τον είδε η Φρανσίν με τον πρωθυπουργό φιλιά και αγκαλιές, που του έλεγε ο πρωθυπουργός ότι τι ωραίος που είσαι. Τον ανέβασε στα social media της και γράφει ότι ακόμα και οι πρωθυπουργοί λένε στο σκύλο τους τι ωραίος που είσαι. Μάλιστα. Έπαιξε και εκείνη με τον Πίνατ. Τι έκανε τη άλλη μέρα. Πίνατ διεθνώς. Ναι. Παίζει παντού ανά τον κόσμο Πίνατ, μην νομίζει. Το γνωστό κομματόσκυλο είναι αυτό. Έτσι. Την έχει κάνει ταράτσα. Το βλέπει πάλι στη θέση του, είναι εκεί. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, μωρά, δεσποτάκι ήταν. Μια χαρά σώθηκε. Βρήκε την ευτυχία του το σκυλί. Μπράβο. Να κάνει κι άλλα την τύχη του Πίνατ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται να πούμε σε κάποιον. Καλά, κι εμεί δεν είχαμε την τύχη του Πίνατ. Μόνο φαΐ, νερό και χάδια είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό. Όποιο περνάει και το χαϊδεύει. Επάνε στο μαξί μου να σε βάλω σε μια γωνίτσα να κοιμάσαι. Να χαμηλεί την τύχη του Πίνατ. Λοιπόν, πάμε να πούμε στα πολιτικά μας, δούμε τι γίνεται. Ναι. Γιατί σήμερα έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Ξεκινάει η διαδικασία, ανοίγει η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων, η οποία αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Σωστά. Ξεκινά σήμερα στις 5 με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα συνεχίσουν κάποιες ομιλίες πολιτικών αρχηγών. Όλοι. Όλοι. Έτσι με τη σειρά. Το Σάββατο θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί, όπου θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων που θα ακούσουμε από την έναρξη στις προγραμματικές δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό, που περιμένουμε και μία έκπληξη, όπως ακούγεται, μεταξύ άλλων που έχουμε. Δύο ακούω. Δύο. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δύο που αφορούν στην ακρίβεια και την αντιμετώπιση. Στην ανακούφιση των οικοκυριών. Ναι, και στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Γιατί εδώ θα δούμε και αργότερα. Ναι. Είναι τα απόνερα που μάλλον σηκώνουν κύμα όσον διαπίστωσε το λογιστήριο της Βουλής, το οικονομικό γραφείο της Βουλής, το γραφείο προϋπολογισμού. Μάλιστα. Που λέει τι? Ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει στην Ελλάδα λόγω της εσχροκέρδειας. Γιατί θυμίζω τόσο καιρό λέμε δεν υπάρχει εσχροκέρδεια και δείχνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ότι οι τεχνιέντος κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να ανεβάσουν τις τιμές και αυτό διατηρεί τον πληθωρισμό πάρα πολύ ψηλά. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, και τελειώνουμε το Σάββατο, τελειώνει η τριήμερη συζήτηση με την ομιλία του Πρωθυπουργού και πάλι. Θα ακολουθήσουν φυσικά πριν από την ομιλία, με συγχωρείτε, οι πολιτικοί αρχηγοί για κάποιους. Είναι και η πρώτη φορά, έτσι, για τον κύριο Ανδρουλάκη που θα τον ακούσουμε, γιατί είναι η πρώτη επίσημη. Πέραν τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Βελόπουλο, οι άλλοι είναι καινούργοι. Ναι. Να δούμε και τις προθέσεις τους. Θα είναι η πρώτη φορά που θα τους ακούσουμε. Τον κύριο Φάμελο θα ακούσουμε έτσι από και το ΣΥΡΙΖΑ. Και για εκείνον είναι η πρώτη φορά. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι είναι ο άνθρωπος. Ως υπηρεσιακός, ναι. Υπηρεσιακός, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Προσωρινά. Και οι υπόλοιποι καινούργοι. Της Νίκης, των Σπαρτιατών, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και θα κλείσουμε στις 9, αν όλα πάνε καλά και αν τηρηθούν έτσι τα χρονοδιαγράμματα, θα κλείσουμε με την ψήφο εμπιστοσύνης. Περίμενε τώρα, γιατί ερώτησα χθες τον Νικήτα Κακλαμάνη που λέει αν όλα πάνε καλά, τον έβαλα στο ραδιόφωνο, τον πρώην μέλος του Προεδρείου της Βουλής, ο οποίος μου είπε, τον ρώτησα τι βλέπει για την οχτακομματική Βουλή, μου λέει το μόνο πρόβλημα που θα υπάρξει θα είναι θέμα χρόνου. Ότι δεν θα μπορούν να τηρηθούν οι χρόνοι. Δεν θα τηρούνται οι χρόνοι. Δεν θα μπορούν να τηρούνται οι χρόνοι. Και τώρα παρεπτόντως μια και τόπα, έβγαλε και πικρία χθες ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, τι είπε? Μου είπε, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί αντικαταστάθηκα και δεν κατάλαβα από το κόμμα μου και δεν κατάλαβα γιατί δεν ενημερώθηκα από το κόμμα μου ότι δεν θα είμαι στο Προεδρείο της Βουλής. Α, μάλιστα. Α. Αυτά τα λένε πρώτα. Είπε και κάτι ωραίο. Για να σε δω τι άλλο είπε. Όταν το ρώτησα πώς βλέπει αυτή την κοινοβουλευτική θητεία,
μου είπε ότι αν ζούσε ο Δημήτρης Ψαθάς, ναι, θα έγραφε ένα πολύ πιο πιασάρικο χρονογράφημα από τη Μαντάμ Σουσού. Οπότε για να στο λέει ο πολύ πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός, θα δούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι πόσο έχουμε, 6, την άλλη εβδομάδα είναι και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα έχουμε το τέτα-τέτ των ανδρών. Δεν θα είναι μόνοι. Θα είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ναι. Θα είναι οι σύμβουλοι. Γενικά θα είναι μία ομάδα. Δεν θα είναι μόνοι τους δηλαδή όπως είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο Πασόκ τι γίνεται τώρα. Πάμε γιατί να έσκασε τη βόμβα χθες ο κύριος Λοβέρδος. Δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Το περίμενε. Όχι, δεν το περίμενε, δεν το περίμενε κανείς. Ξέραμε όλοι ότι με τον. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουν να μιλήσουν μήνες ολόκληρους. Ξέραμε ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν καθόλου καλές, ξέραμε ότι δεν αλλάζουν καλημέρα. Κανείς δεν περίμενε αυτή την κίνηση της παράτησης τώρα. Μάλλον θα λέγει γνώση την περίμενε πριν. Πριν, σωστά, έτσι. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα, τι είχαμε χθες. Είχαμε μία επιστολή στο γραφείο του κύριου Ανδρουλάκη. Τον αστυνομικό του έστειλε ο κύριος Λοβέρδος και άφησε στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη μία άκρος εμπιστευτική επιστολή που από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόθεση από καμία από τις δύο πλευρές να διαρρεύσει η επιστολή. Κάποια στιγμή κάτι θα μάθουμε. Κάτι θα διαρρεύσει αργότερα. Φαντάζομαι υπάρχουν λόγοι που δεν έχει διαρρεύσει. Έβγαλε μία ανακοίνωση ο κύριος Λοβέρδος που λέει ότι για καλό γίνεται. Έτσι, παραιτήθηκε και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, το κομματικό όργανο. Και από μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, διερευνεί τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ, τέλος καμία απόλυτη σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Τέλος. Θες να πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Λοβέρδος εχθές, να δούμε και τι απάντησε ο κύριος Μάντζιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και να επιστρέψουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα. Από σήμερα παρετούμε από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, στα οποία συμμετέχω. Παρετούμε επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μια άκρος εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον πρόεδρο του κινήματος. Εύχομαι στον πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους. Για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που με αγάπησαν και αγάπησα. Η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ' όλα είναι πεντακάθαρη. Καθένας και καθεμία κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές. Όσον αφορά δε στην ίδια την ενημέρωση και στο περιεχόμενο της επιστολής, φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά νωρίς να το συζητήσουμε. Κάθε στέλεχος, κάθε πρόσωπο, όποιο και αν είναι το βιογραφικό του και οι περιγραμμές του, συμμετέχει οικειοθελώς σε ένα κόμμα και στις διαδικασίες του. Όταν αυτή η βούληση εκλείπει, όταν πάβει, το πρόσωπο αυτό αποχωρεί από ένα κόμμα. Μιλάμε για μια οικειοθελή αποχώρηση. Τώρα, εγώ έχω δύο απορίες. Ναι. Γιατί δεν μας λέει δημόσια ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές και τι σημαίνει αυτό που λέει είναι για καλό. Τις έχει πει δημόσια. Εντάξει ρε παιδί μου, κοίταξε, δεν είναι προσωπική λόγη να πεις ότι okay, δεν... Ακούγονται πάρα πολλά. Νομίζω ότι έχουν ακουστεί περισσότερα από ό,τι ίσως θα έπρεπε σε σχέση με το πολιτικό μέλλον του κυρίου Λοβέρδου, γιατί αυτό που έχει πει και στο παρελθόν είναι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την πολιτική. Δηλαδή έχει πει ο ίδιος ότι η πολιτική είναι η ζωή μου και δεν το συζητώ να αποσυρθώ. Δεν ξέρουμε τις επόμενες κινήσεις του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, επειδή χρησιμοποιήθηκε και ένα ραντεβού που είχε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, μάλλον τις προηγούμενες ημέρες, ευχόμενος. Καλή επιτυχία στον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή διατηρούν και μια προσωπική φιλία. Το βρίσκω πολύ τραβηγμένο να πάει στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Λοβέρδος τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, ο ίδιος γνωρίζοντας πολύ καλά πολιτική, ίσως να το είχε κάνει προεκλογικά. Θα δείξει. Αυτή εδώ είναι η φωτογραφία με τον κύριο Λοβέρδο. Λέει συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εργασίας για το αντικείμενο ενός Υπουργείου, στο οποίο υπηρέτησα, λέει, στα πιο δύσκολα χρόνια, το 9 και το 10. Συζήτηση για τα μεγάλα θέματα του Υπουργείου και του ευχήθηκα να είναι αποτελεσματικό. Μάλιστα. Και αυτή η φωτογραφία είναι που ξαναβγήκε χθες για να πυροδοτήσει τη συζήτηση, να φεύγει το ΠΑΣΟΚ και πάει στη Νέα Δημοκρατία. Έγινε χαμός στο Twitter, Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι. Πρόθεσή του να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως να πω κάτι, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Δηλαδή, έχεις αναταράξεις τέτοιου είδους στο ΠΑΣΟΚ, έχεις αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα ανακύψουν και καινούργια σχήματα. Έχουμε μπροστά μας 4 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Καλά, ή όσο έχουμε, τέλος εντάξει, πάντων. Έχουμε. Θα δούμε πράγματα. Πάντως, ο κύριος Λοβέρδος ήταν από αυτούς που είχε πει, αν θυμάσαι καλά, σε συνέντευξή του, ότι εγώ δεν είμαι ένα άτομο που διαγράφεται έτσι. Απλά. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Η κόντρα είχε ξεκινήσει, ναι, από τη διαφωνία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν θυμάσαι, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό, το Τσίπρα,
χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Α, μιλάτε τότε για την κυβέρνηση συνεργασίας που αν... Όχι, προεκλογικά ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή δεν ξεκαθάριζε αν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία ή αν θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με ποιον θα συνεργαστούμε. Και του είχε απαντήσει ο κύριος Σλοβέρδος επέλεγε τότε, πρότεινε και ζητούσε δημόσια να δημιουργηθεί ένα μέτωπο κατά του Τσίπρα. Είπαν όντως θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό τους έφερε σε βαθιά ρήξη, τους έφερε σε βαθιά κόντρα. Από τότε λοιπόν δεν ξαναμίλησαν. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και θες να δούμε τις δηλώσεις που γίνανε στο παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται. Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να τους φας εύκολα. Δεν έχω σκοπό να δημιουργήσω εσωκομματική σύγκρουση. Εγώ είμαι στην πολιτική επειδή την αγαπάω. Δεν είμαι στην πολιτική επειδή δεν είχα τι άλλο να κάνω. Συνεπώς, ο δρόμος μου ούτως ή άλλως, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι δρόμος μιας νέας αρχής. Περνώ τώρα την εμπειρία ότι για τον Α ή τον Β λόγο δεν εκλέχτηκα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα μπαίνω στο σπίτι. Αν δεν εκλεγείτε ξανά, αν δεν βγει έδρα, θα αποσυρθείτε από την ενεργοπολιτική. Σε καμία περίπτωση. Αυτό ήθελα να πω. Σε καμία περίπτωση. Είμαι πολιτικών. Άμα μου πάρεις αυτό, έτσι μου παίρνεις τη ζωή. Μάλιστα. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί είπε στην ανάρτησή του ότι είναι για καλό, οπότε περιμένουμε να δούμε τι είναι το καλό για εκείνον. Μα λέει καλό για εκείνον, όπως λέω, καλό για τον κόσμο. Πάντως, να πούμε ότι η θέση του έχει εκλεγεί, δηλαδή σε αυτή τη μάχη, αυτό που μαθαίνουν ότι εκφράζει και μια πικρία ή επιτίθεται για την γραμμή που δόθηκε, όπως γίνεται σε όλα τα κόμματα στον τομέα που κατεβαίνει, ότι δόθηκε προτεραιότητα στη Μιλένα Αποστολάκη ως στήριξη του κόμματος. Δεν το στήριξε το κόμμα, έτσι. Στήριξε το κόμμα την Μιλένα Αποστολάκη, έτσι εξελέγει η Μιλένα Αποστολάκη και όχι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στη θέση του στο βόρειο τομέα, ναι, πολύ σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα γνωστά, περιμένουμε Σαββατοκύριακο τις εξελίξεις. Πάλι έχει ονοματολογία, πάλι. Τώρα πέφτει όμως και το όνομα του κύριου Παπά, που μέχρι προχθές δεν ήμασταν πολύ σίγουροι. Βέβαια ακούγεται έντονα πάλι. Κοίταξε, εκεί είναι οι καραμπόλες. Το αν κατέβει, έχει Σπύριτζη κατά Χαρίτση και Αχτσιόγλου, που αν κατέβει ο ένας, ίσως δεν κατέβει ο άλλος. Αν κατέβει Αχτσιόγλου, δεν θα κατέβει. Ποιος δεν θα κατέβει, ο Τσακαλώτος. Εάν κατέβει ο Παπάς, δεν θα κατέβει ο Πολάκης. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, τώρα είναι ονοματολογία που την κοιτούν και στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν να λύσουν άλλα θέματα. Μη λες που... Πολάκης τώρα, γιατί πάλι ξέσπασε κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη με Παύλο Πολάκη. Τι έγινε πάλι. Δεν κρατήθηκαν πάλι. Δηλαδή. Ανέβασε μία φωτογραφία μετά την απομάκρυνση του κυρίου Λοβέρδου. Ανέβασε μία φωτογραφία ο κύριος Πολάκης. Τη φωτογραφία που είναι με τον κύριο Γεωργιάδη. Από κάτω του απαντά ο κύριος Γεωργιάδης και γίνεται το μαλευρά σε πάλι. Ξέρεις, άργησαν αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Όσο γίνονται όλα αυτά, λέγαμε και χθες ότι το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής βαράει το καμπανάκι του και τη λέει ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει λόγω της εσχροκέρδειας. Δηλαδή. Τι έχει γίνει, τι αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ότι έχουν βρει την ευκαιρία κάποιοι και θες με τον πόλεμο, με το καιρικό, με το ένα, με το άλλο και περιγράφει και μονοπωλιακές καταστάσεις. Και γι' αυτό φωνάζαμε τόσο καιρό και μας έλεγαν από την κυβέρνηση, όχι παιδιά, δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Όχι, δεν υπάρχουν απατεώνες στην αγορά. Και έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και σου λέει, όχι μόνο υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, όχι μόνο υπάρχει και βασιλεύει η εσχροκέρδεια, επηρεάζει και τον πληθωρισμό. Ακριβένουν όλα. Πάμε να το δούμε. 285 τα λεμόνια. Πιο ακριβά από τη βενζίνη. Πόσα δηληστήρια περνάνε τα λεμόνια, δηλαδή. Για πληθωρισμό εσχροκέρδειας κάνουν λόγο πλέον ειδικοί και φορείς ανά τον κόσμο, καθώς οι αυξήσεις στα τρόφιμα συνεχίζονται με διψήφιους ρυθμούς παρά την αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός μπορεί να έχει πέσει, αλλά αυτό δεν φαίνεται στα προϊόντα και στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Παρά τη βουτιά στις τιμές ενέργειας, οι πιέσεις των καταναλωτών στο ταμείο των σούπερ μάρκετ εντείνονται. Με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή να προειδοποιεί πως τα επιχειρηματικά υπερκέρδη διατηρούν στα κόκκινα το δομικό πληθωρισμό και συνεχίζουν να σπρώχνουν τις τιμές των τροφίμων προς τα πάνω. Καθιστά και πιο δύσκολη, θα λέει κανείς, στην αντιμετώπιση του. Γιατί δεν είναι πλέον ένα συνδυασμό αυστηρής νομισματικής πολιτικής και ταυτόχρονα συγκράτησης μισολογικών αυξήσεων που θα μειώσει τον πληθωρισμό. Τίθεται και ένα θέμα μείωσης των περιθωρίων κέρδους. Το οποίο είναι καινούριο στοιχείο στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού. Πάντως, οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να βλέπουν ως μονόδρομο για τη συγκράτηση του πληθωρισμού την αύξηση των επιτοκίων, ενισχύοντας παράλληλα τις ηφαισιακές τάσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από τις αρχές του 2022 οφείλεται κατά 45% στα υψηλότερα επιχειρηματικά κέρδη και κατά 40% στις τιμές εισαγωγών. Μικρότερη επίδραση είχε το κόστος εργασίας, ενώ η φορολογία είχε αποπληθωριστικό αντίκτυπο. Σε αντίθεση από προηγούμενες πληθωριστικές περιόδους, έχουμε και μία αγορά η οποία είναι σε πάρα πολλούς κλάδους ολιγοπωλιακή. Υποτίθεται ότι η λειτουργία της αγοράς ρυθμίζει τις τιμές και εξομαλύνει μια κατάσταση. Αυτό όμως δυσχεραίνεται όταν η αγορά είναι συγκεντρωμένη στα χέρια πολύ λίγων επιχειρήσεων. Καμπανάκι για το δομικό πληθωρισμό χτύπησε και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, με τις αυξήσεις να συνεχίζουν να ροκανίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Hans Beckler, το 2022 η πραγματική μισθή των εργαζομένων μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 8,2% και στην Ευρώπη μεσοσταθμικά κατά 4% λόγω υψηλού πληθωρισμού. Να, που δεν φωνάζαμε άδικα. Όχι, βέβαια. Εδώ να, τα λέγαμε, αλλά δεν έβλεπαν στην κυβέρνηση μέχρι πριν από ένα μήνα σκοκέρδια. Η επιβεβαίωση όλου αυτού είναι, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ότι στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται να εξαγγελθούν μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Και θα τα δούμε και στα πρωτοσέλιδα σε όλα. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι μειώνεται και το, σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, ότι το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ένα από τα πρώτα, θα είναι να μειωθεί και το πέναλτι στους συνταξιούχους. Θα καταργηθεί. Ναι. Όχι, το είπαν χθες, γιατί είναι άδικο. Θα δούμε και μετά αυτά. Είναι εντελώς άδικο. Γιατί πλήρωνα το 30%, έτσι. Είναι εντελώς άδικο έτσι. Αυτό. Να ωφεληθούν εκείνοι οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι. Εδώ πάντως, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε πέραν των πολιτικών δηλώσεων που εμείς σχολιάζουμε και παίζουμε στον αέρα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο πρώτος πολίτης που βρέθηκε στο ρεπορτάζ του Στέφανου Ρουσίσκου, που λέει: τα λεμόνια έχουν ακριβότερα από τη βενζίνη. 1,85. Από πόσα δηληστήρια παίρνουν τα λεμόνια, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή, πραγματικά αυτή η ιστορία. Είναι απίστευτο το πόσο έχουν ακριβήνει τα πάντα. Το ξέρεις ότι πήγα να πάρω ένα κουτάκι φράουλες και το είχε 10 ευρώ. Τι θα τις κάνεις φράουλες τώρα. Τρελάθηκα. Αφού πέρασε ο καιρός τους. Τελείωσε. Τρελάθηκα. Αύριο που θα σου έρθει ο Ραυτόπουλος, θα είναι στη Μανολάδα. Α, ναι. Θα σου πει για τις φράουλες. Α, καλά, εντάξει. Να σου πει για τις φράουλες. Αν και για τα κεράσια θα μας πει, αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν, εδώ έχει φύγει η κατάσταση εντελώς. Μην το ψάχνεις. Στη Ρόδο να μου πεις τι γίνεται. Στη Ρόδο επίσης έχει φύγει η κατάσταση. Έχει φύγει. Έχει γίνει Μυκονός. Πες μου που θες να πηγαίνουμε, σου λέω που έχει φύγει η κατάσταση. Η Ρόδος τίνει να γίνει Μύκονος. Εντάξει, δεν συγκρίνονται ακόμα. Ακόμα όχι. Οι πρακτικές είναι ίδιες. Ναι. Οι πρακτικές είναι ίδιες που ακολουθούνται και όχι μόνο στη Ρόδο και τη Μύκονο. Δυστυχώς ακολουθούνται και σε άλλα νησιά που είναι παγκόσμιοι προορισμοί. Δηλαδή, τι, έχεις μαγαζιά, έχεις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να έχουν κατεδαφιστεί. Υπάρχει γραφειοκρατία, ποιος θα το κατεδαφίσει, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Καλά, βέβαια. Βγαίνει εντολή κατεδάφισης και το θέμα είναι ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη να κατεδαφίσει το κτίσμα. Και σου λέει η περιφέρεια, παιδιά, εγώ δεν έχω λεφτά. Ο Δήμος σου λέει, εγώ δεν έχω αρμοδιότητα. Και δεν το καταδεχθεί κανένα και λειτουργούν όλα. Και είχε ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Γιώργος Κρατημένος, που δείχνει όλη αυτή την πορεία μέσω εγγράφων για τις καταδεχθήσεις, με όλο αυτό το όργιο αυθαιρεσιών που γίνεται στα νησιά, όπως σου είπες και στη Μύκονο και στη Ρόδο και σε άλλα νησιά. Και όχι μόνο και σε άλλα νησιά, έχεις δίκιο. Και πώς γίνεται να λειτουργούν αυτά τα μαγαζιά χωρίς καμία άδεια. Έτσι και να βλέπουμε όλα αυτά. Με τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα, με αυτά τις κατασκευές, τι έγινε, θα τις ξυλώσει ή θα τις ξυλώσει. Τις εξέδρες λες. Τις εξέδρες. Μην τα μπερδεύεις, αυτή είναι άλλη υπηρεσία, είναι το λιμενικό. Α, συγγνώμη ρε παιδί μου, συγγνώμη. Σούπα περιφέρεια, σούπα δήμο, λέμε Υπουργείο Εργασίας, εδώ είναι λιμενικό. Επειδή μου είπες πολλά, τι να κάνω, πάμε να δούμε το βίντεο τώρα, τα μπέρδεψα. Αυτή είναι η παραλία της Γλίστρας στη Ρόδο. Από το 2021 ξεκίνησε να κατασκευάζεται ένα τεράστιο οικοδόμημα 1.100 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς όμως απολύτως καμία άδεια. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών η Εφορία Αρχαιοτήτων, η Κτηματική Υπηρεσία, η Πολεοδομία της Ρόδου και η Διεύθυνση Δασών. Αυτό είναι το έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Δημοσιοποιήθηκε στη διάβια με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2021 και ζητά την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία κατά το ίμιση βρίσκεται σε δασική έκταση, ενώ το υπόλοιπο μισό σε κοινόχρηστο χώρο του Αιγιαλού του Δημοσίου. Η συγκεκριμένη επιχείρηση σήμερα λειτουργεί κανονικά, παρά τις όποιες αποφάσεις του οργανωμένου κράτους. Από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στέλνει 6 σήματα διακοπής των παράνομων εργασιών στην παραλία μπροστά από την Ακρόπολη της Λίνδου. Όπως βλέπετε, η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει ολοκληρώσει τις αυθαίρετες κατασκευές και λειτουργεί κανονικά. Βρίσκεται σε ένα από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία του νησιού, που είναι η Ακρόπολη της Λίνδου. Έχουμε λοιπόν στις παρυφές αυτού του ιερού βράχου
παρανομίες πολύ μεγάλης έκτασης. Στην παραλία της Αγίας Αγάθης που βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου της Αλφαζώνης από το 2021 τοποθετήθηκαν παράνομα δύο κοντέινερ και επεκτάθηκαν με ξύλινα στέγαστρα, ενώ σήμερα λειτουργούν χωρίς άδεια δύο καντίνες. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει μπαζωθεί ρέμα με αποτέλεσμα να απειλούνται ερείπια αρχαίας γέφυρας. Και λειτουργούν ως επιχειρήσεις, ως καντίνες, έχουμε δηλαδή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς την παραμικρή αδειοδότηση. Και αυτά λειτουργούν κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όλα αυτά ενώ το Beach Bar που έγινε γνωστό με το σερβιτόρο Κολυμβητή δεσμεύεται ότι μέχρι τις 21 Ιουλίου θα απομακρύνει μόνο τις πρώτες ξαπλώστρες, οι οποίες από τον πρώτο έλεγχο του λιμενικού τον Μάιο μέχρι τον δεύτερο τον Ιούνιο αυξήθηκαν από 9 σε 18. Και παρόλες τις εντολές φράγησης ή τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που εκκρεμούν εδώ και χρόνια για ολόκληρη την κατασκευή του Beach Bar. Να σου πω τώρα κάτι, περίμενε. Αντώνη, να ευθυνδιάσουμε λίγο το σκηνοθέτη μας, τον Αντώνη Περούλη. Αντώνη, μπορείς να ξαναβάλεις το βίντεο να παίξει χωρίς ήχο όση ώρα μιλάμε και θα σου δείξω γιατί. Γιατί, πρόσεξε τώρα, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά, οπότε μπορείς κάτω play, Αντώνη μου, για να δεις πόσες υπηρεσίες έχουν ζητήσει την κατεδάφιση συγκεκριμένου μαγαζιού, του συγκεκριμένου μαγαζιού, έτσι αυτό που μας λέει στην Ακρόπολη της Λίνδου, για να δεις ότι δεν περνάει τίποτα πάνω από το λόγο των επιχειρηματιών. Έτσι. Λοιπόν, το δείχνει στην αρχή, ήταν οι κάρτες, γι' αυτό έλεγα να του κοίτα, εφορία αρχαιοτήτων, κτηματική υπηρεσία. Και τώρα θα. Να, πολιοδομία Ρόδου, διεύθυνση διδασών. Είναι τέσσερις υπηρεσίες. Εντάξει, Αντώνη, με αυτό θέλαμε να δούμε. Τέσσερις υπηρεσίες λένε καταδαφίστε το. Μόνο τέσσερις. Τέσσερις υπηρεσίες του δημοσίου λένε παιδιά, καταδαφίστε το. Και δεν καταδαφίζεται. Όχι, γιατί. Ελλάδα. Τέσσερις είναι μόνο. Ελλάδα. Παιδιά, είναι φοβερό πάντως αυτό, έτσι. Μιλάμε για μια περιοχή με αρχαία μνημεία. Ζητάει η εφορία αρχαιοτήτων, ζητάει η κτηματική υπηρεσία, ζητάει η διεύθυνση δασών, ζητάει η πολεοδομία. Ξέρω, η πολεοδομία της Ρόδου, ναι, τίποτα. Τέλος πάντων. Αυτά που λες. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πού θες να πάμε. Θα πάμε να δούμε το Φάνη Καραμπατσάκη. Γιατί χθες είχαμε ανοίξει εδώ το μεγάλο θέμα του ΕΚΑΒ, το πονεμένο θέμα του ΕΚΑΒ, και λίγες ώρες αργότερα έρχεται ένα τραγικό περιστατικό στο φως. Βγήκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου χθες. Βεβαίως. Μιλούμε όμως για το περιστατικό με τον 52χρονο άνδρα, όπου καθυστέρησε να πάει το ΕΚΑΒ περίπου 50 λεπτά και έτσι ο άνθρωπος κατέληξε. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Γεια σου, Φάνη. Φάνη, μιλάμε για το Περιστέρι. Μη φανταστεί κανείς ότι μιλάμε για κανένα ορεινό χωριό. Νέα ζωή Περιστερίου. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Αττικής. Okay, για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα. Και μιλάμε για έναν 52χρονο γιατρό, πατέρα δύο παιδιών, κάτοικο στη Νέα ζωή Περιστερίου, ο οποίος, όπως φαίνεται, έχασε τη ζωή του από καρδιακό επεισόδιο. Τώρα, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ σε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα πρέπει να είναι 10 λεπτά. Αυτό όμως είναι μόνο στα χαρτιά και στη φαντασία μας, θα λέγαμε, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο στο 5% των περιπτώσεων ανταποκρίνεται το ΕΚΑΒ σε αυτούς τους χρόνους. Δηλαδή, σε 10 λεπτά να βρίσκεται εκεί για να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει, σύμφωνα με τα δεδομένα το ένα έφραγμα. Αντιθέτως, στο 40% των περιπτώσεων η καθυστέρηση φαίνεται να ξεπερνά τη μία ώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, ελλείψη ασθενοφόρων βράδυ Παρασκευής προς Σαββάτου, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του ΕΚΑΒ, 1:03 πρώτα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, υπήρξε επικοινωνία της οικογένειας με το κέντρο του ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι ο ασθενής έχει συμπτώματα εφίδρωσης, πόνο στο στήθος και αίσθημα ναυτίας. Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα το επίσημο ανακοινωθέν του ΕΚΑΒ, δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο από τα 30 που το βράδυ, κάθε βράδυ στην Αττική, να ξέρει ο κόσμος 30 ασθενοφόρα έχουμε. Αν είναι 31 οι ασθενείς, ο ένας μπορεί να έχει αυτή την τύχη. Αν είναι 30 ταυτόχρονα εννοείς. Οικογένεια. Ναι, 30 ταυτόχρονα. Αρνητική απάντηση από το ΕΚΑΒ ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. 10 λεπτά αργότερα επικοινωνεί ξανά η οικογένεια. Αρνητική απάντηση από το ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει ασθενοφόρο. 47 λεπτά αργότερα από το ΕΚΑΒ επικοινωνούν με την οικογένεια, λέγοντας ότι βρήκαμε ασθενοφόρο. Ναι. Αλλά η οικογένεια ήδη είχε μεταφέρει με ιδιωτικό μέσο σε ιδιωτική κλινική τον ασθενή. Έλεγε Φάνη. Άκουγα τη γυναίκα του γιατρού, του άτυχου γιατρού. Η οποία περιέγραφε, λέει ότι ζητούσαμε να μας πούν αν εφημερεύει το Αττικό που είναι πολύ κοντά μας.
της είπαν ότι εφημέρευε μόνο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και το γεννηματάς. Το γεννηματά. Και αποφάσισε η γυναίκα να πάει με το αυτοκίνητο του πατέρα της, τον άτυχο γιατρό, στο νοσοκομείο. Έτσι. Τώρα... Έτυχε να έχουν ιδιωτική ασφάλιση και έτσι ακριβώς, να... οι άνθρωποι ναι. να μπορούν να το, θέμα να το κάνουν. Είναι... Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι... Ναι, κατεπίκουσα παιδιά, ένορκη διοικητική εξέταση. Διενεργείται από το ΕΚΑΒ για το και... τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν και... ευθύνες. Και... Το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι άντε και γίνεται η ένορκη διοικητική εξέταση. Άμα ο άλλος δεν έχει ασθενοφόρο, τι να σου κάνει. Εδώ η ένορκη διοικητική εξέταση έχει ένα νόημα μόνο αν αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος που σήκωσε το τηλέφωνο στο κέντρο ή ο γιατρός της βάρδιας του ΕΚΑΒ άφησε ένα ασθενοφόρο και είπε: Παιδιά, δίνω προτεραιότητα σε κάποιον που έχει στραμπουλήξει το πόδι. Δεν έκανε σωστή αξιολόγηση. Εδώ, αν αυτό, δεν έχει ασθενοφόρα, τι να σου κάνει ο άλλος. Τι ΕΔΕ. Επειδή ξέρεις, εντυπωσιαζόμαστε με την ΕΔΕ και λέμε: Ω, κάνει έρευνα το ΕΚΑΒ. Τι έρευνα, άμα είναι 30 και είναι όλα σε περιστατικά, τι να το κάνει. Τέλος πάντων, θα δείξει τι θα γίνει. Φάνη μου, θα σε ξαναδούμε και σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, έτσι, Φάνη. Λοιπόν, και 31 πήγε. Δεν θα πάμε διαφημίσεις. Δεν θα πάμε. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουν ξεκινήσει τα πρώτα σας μηνυματάκια. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Κατερίνα, στον Ευρυπίδη από τον Όλυμπο, στον Αλέξανδρο. Θα δούμε μετά και τα ερωτήματά σας. Έχετε στείλει κάποια με τον Σπύρο Φερμεντίτη σε λιγάκι, θα τα δούμε εδώ. Ανοιχτή επικοινωνία είμαστε στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία είμαστε στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία από papakitvopen.gr είναι οι τρόποι που εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολύ πολύ μεγάλο δώρο σε λίγες ημέρες ζωντανά η κλήρωση. Μπορείτε να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός. Γιατί μιλούμε για το νέο Citroën C3, την έκδοση U. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο αξίας 17.500 ευρώ. Έχουμε και ένα τριήμερο στο Nival Boutique Hotel στη μαγευτική Σύφνο. Το Nival Boutique Hotel βρίσκεται στην Απολωνία της Σύφνου και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για μια πολυτελή διαμονή. Όλοι οι χώροι διακρίνονται για τη minimal διακόσμηση με έμφαση στα φυσικά υλικά όπως ξύλο και σχοινί που συμπληρώνουν μια εικόνα υψηλής αισθητικής. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο στο nivalsifnos.gr και να πούμε ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφέρει η Zande Ferries που σας ταξιδεύει στις Δυτικές Κυκλάδες με το πλοίο της Διονύσιος Σολωμός καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο zandeferries.gr. 14800 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε εναλλακτικά ένα μηνυματάκι open για να και ξανά αποστολή στο 14800. Επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια. Να κάνω μια καταγγελία. Κρυώνω. Κρυώνεις. Ναι. Είναι επειδή, όπως μας έλεγες με το φίλο σου, ναι, τον κλέαρχο Μαρουσάκη, χαλάει ο καιρός, αστάθειες κτλ. Και εδώ δείχνουν τα στοιχεία ότι παραλίγο να καεί ο πλανήτης. Εδώ, να το, εδώ είναι. Να το. Τι λέει, το πιο ζεστό διήμερο της ιστορίας, 3-4 Ιουλίου του 2023. Εντάξει. Και εδώ μας έλεγες με το φίλο σου, τον κολλητό σου, τον κλέαρχο το Μαρουσάκη, ότι θα χαλάσει ο καιρός, να βρούμε ένα καταφύγιο. Κάποιες μικρές αστάθειες σας λέμε, ναι, κύριε Νηφλία, αποδεχτείτε τέσσερις. Ναι, κάποιες μικρές αστάθειες. Για έλατε, κύριε Μαρουσάκη, για έλατε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε. Για πες μας για την πιο θερμή μέρα του πλανήτη. Τι είναι πιο θερμή, εγώ δεν γνωρίζω, εσείς θα μου πείτε. Εσείς έχετε κάνει ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω εικόνα. Κάτσε, περίμενε. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι πάντα προβάλλονται αυτά τα γεγονότα, δηλαδή οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν βλέπω να γίνεται το αντίστοιχο το χειμώνα για τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Γίνεται τώρα. Μην είσαι παράλογο. Γίνεται. Άμα γίνεται, εντάξει. Γίνεται. Εγώ πιστεύω πάντως ότι εδώ και πολύ καιρό. Τις καταγγελίες που καταγγέλνουν όλοι οι δημοσιογράφοι και λένε το καλό νέο δεν το λέτε, μόνο το κακό νέο λέτε. Δεν είναι θέμα καλού ή κακού νέου. Είναι θέμα ότι συνέχεια προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω την υπερθέρμανση του πλανήτη. Δηλαδή ότι καίγεται ο πλανήτης, φλέγονται όλα, καταστρεφόμαστε. 50 βαθμοί Κελσίου. Καλά, δεν πάμε, βέβαια. Βγήκανε κάποια δημοσιεύματα για 50 και βαθμούς Κελσίου το φετινό καλοκαίρι. Αυτό άλλο. Μέχρι στιγμής, ναι, αλλά περίμενε. Αυτό όμως. Εδώ, δεν ξέρω δημιουργεί... αν εσύ θα μας πεις. Άλλο τώρα τι προβάλλετε και τι όχι. Γιατί δημοσιογραφικό ενδιαφέρον έχει για την κλιματική κρίση. Όλοι έχουν δημοσιογραφικό ναι, ενδιαφέρον. Λέω κάθε... ότι εδώ ισχύει αυτό ότι είχαμε τις πιο θερμές μέρες του πλανήτη. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα να πω. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε ότι φέτος ζούμε γενικά έτσι ένα καλοκαίρι το οποίο είμαστε πιο κάτω από τις μέσες για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Θα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες γιατί έχει αρχίσει ήδη και αναπαράγεται πολύ έντονα για ένα έτσι κύμα κάψωνα μέσα στην άλλη εβδομάδα και καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος
ότι όταν μιλάμε για καύσωνα, δεν αναφερόμαστε μόνο στη θερμοκρασία τη μέγιστη της ημέρας. Μπορεί να φτάσει σε 38-39 βαθμούς για ένα-δύο 24 ώρα. Θα πρέπει να έχει κάποια σχετική διάρκεια το όλο αυτό κύμα, να έχει κάποια έτσι έκταση. Και βέβαια το βράδυ ο υδράργυρος να μην πέφτει κάτω από τους 30-29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε όταν τέτοιο. Λοιπόν δούμε, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουμε τέτοια στοιχεία. Όταν όμως έχουμε αυτές τις συνθήκες, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για καύσωνα και όταν βέβαια η διάρκεια ξεπερνά τις 72 ώρες ή και 96 ακόμη ώρες, γιατί ο καύσωνας λειτουργεί αθρηστικά. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να πανικοβάλλεται, γιατί πλέον μέχρι τώρα μιλούσαμε για τις αστάθειες. Πάμε στο άλλο τώρα άκρο και αρχίζει και να παράγεται πάρα πολύ το θέμα των καυσώνων. Ψυχραιμία δηλαδή μας λες. Και δεν νομίζω ότι είμαστε σε τόσο έτσι επικίνδυνες καταστάσεις. Ωραία. Πιο πολύ όμως βαρύτητα θα πρέπει να δώσουμε στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς για τις επόμενες ημέρες, γιατί ενισχύονται και οι άνεμοι. Και αυτό είναι έτσι, θα λέγαμε, το σημαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουμε. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με την αστάθεια σήμερα να περιορίζεται, τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε σχετικά λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αναμένεται να κυλήσει έτσι και η σημερινή ημέρα. Βλέπουμε και στους χάρτες των βροχοπτώσεων αρκετά πλέον περιορισμένοι οι χρωματισμοί. Αρχίζει έτσι αυτό το κύμα αστάθειας που απασχόλησε τη χώρα μας κυρίως εχθές και έδωσε αρκετές μπόρες και καταιγίδες προς την κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα να περιορίζεται, κυρίως οι ορεινές και οι μειωρινές εκτάσεις. Και σιγά σιγά λοιπόν πάμε σε πιο έτσι ευσταθή ατμόσφαιρα που θα δώσει βέβαια την ευκαιρία και στον υδράργυρο να παρουσιάσει έτσι μια νέα μικρή άνοδο. Άλλωστε μέσα στον Ιούλιο είμαστε, περιμένουμε και αυτά έτσι τα θερμά κύματα να μας έρχονται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, βλέπουμε στους δέκτες μας, ενώ η ημέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες. Αν εξαιρέσουμε το βορειοδυτικό Αιγαίο, εκεί γύρω-γύρω από το Θερμαϊκό, τα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, έχουμε έτσι κάποιες μπόρες τώρα νωρίς το πρωί. Δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Θα πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες για να δούμε και πάλι μπόρες και καταιγίδες να αναπτύσσονται κατά κανόνα όμως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Στο πεδίο των ανέμων αρχίζουν σιγά σιγά και ενισχύονται οι βοριάδες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο. Όταν περνάνε αυτές οι διαταραχές από τα Βόρεια Βαλκάνια, δημιουργείται διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο με αποτέλεσμα την ενίσχυση των βοριάδων, των μελτεμιών, των ετησίων. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στους δέκτες μας ότι ο βοριάς θα προσεγγίζει τα 6 με 7 μποφόρ. Αυξάνονται οι εντάσεις του βοριά, αυξάνεται μαζί τους και ο κίνδυνος έτσι πυρκαγιάς. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα τους 35 με 37 βαθμούς. Οι 37 βαθμοί αναφέρονται σε κλειστές έτσι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αργά το μεσημέρι. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα βρισκόμαστε, τόσο πιο κάτω θα είναι θερμοκρασία κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές που μόλις σας αναφέραμε. Πάμε να δούμε και για τον ομό Αττικής. Δεν αναμένουμε κάτι το αξίλογο σήμερα Πέμπτη. Βλέπετε στους δέκτες σας, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες με ένα έτσι γρήγορο πέρασμα από κάποιες συννεφιές το μεσημέρι από τα βόρεια τμήματα. Θα φυσάει όμως και εδώ αρκετά, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά τμήματα. Θα βλέπουμε το βοριά να προσεγγίζει και τα 7 μποφοράρα. Προσοχή και εδώ στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 34, άντε τοπικά και 35 βαθμοί, ιδιαίτερα εκεί προς το δυτικό, βόρειο-δυτικό τόξο του νομού Αττικής. Και πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ, αν και η μέρα ξεκινά έτσι με κάποιες συννεφιές γύρω-γύρω από το Θερμαϊκό, δεν αποκλείεται να φύγουν έτσι κάποιες μπόρες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και ίσως το απόγευμα ξανασυναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη. Στο πεδίο των ανέμων παρατηρούμε ότι ξεκινάει ο άνεμος να πνέει από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Προς το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια άβρα και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, όπως σημειώνουμε στο χάρτη μας, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Υπολογίστε λίγο πιο κάτω τη θερμοκρασία σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Και πάμε να δούμε λοιπόν και την Παρασκευή μας. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Να προσέξουμε μόνο στο βορειοανατολικό άκρο της επικράτειας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο θα συναντήσουμε μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι το αξιόλογο, δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι. Αρκετή ζέστη, 36 με 38 βαθμοί, θα δείχνουν τα θερμόμετρα για κλειστές έτσι ηπειρωτικές εκτάσεις και οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο θα μονοπολούν το ενδιαφέρον. Το λέμε για άλλη μια φορά, προσοχή στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι θα ξεκινήσει και η άλλη εβδομάδα, με κύριο χαρακτηριστικό τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες προς τα δυτικά τμήματα, αλλά και τους βοριάδες να κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο. Και θα δούμε τώρα κατά πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας και αν τελικά
θα μπορέσει να χαρακτηριστεί αυτό το νέο θερμοκύμα σαν καύσωνας ή όχι. Να σε καλά, Κλέαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Έλα, Θοδωρή μου, να πάμε σε εφημερίδες εμείς. Καλώς το να. Λοιπόν, για πάμε να κλείσουμε. Πώς λέγεται το χρώμα που φοράει στο μπλουζάκι του Θοδωρής? Τυρκουάζ. Πετρόλ. Εσύ, λόγω τυρκουάζ λες τυρκουάζ, λέει πετρόλ, λες πετρόλ. Τι άλλο θα λέγες? Τι? Το Βεραμάν τι είναι? Κοντά πηγαίνει, κοντά, δεν είσαι πολύ μακριά. Ναι, πάντως όπως και να έχει, τώρα ήρθε στη δουλειά σου με την Ρουκάρτη Μπλουζάκη. Μπλουζάκη, καλώς πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, με τα νέα. Και χερούκλα για την ενδυματολογική επιλογή. Τα νέα. Λοιπόν, έμεση επιστροφή του 13ου μισθού για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων στο δημόσιο. Βαρύτητα δίνεται στους χαμηλόμισθους, στους έχοντες παιδιά και σε όσους έχουν θέση ευθύνης. Η εξέλιξη αυτή θα συμπαρασύρει τα ειδικά μισθολόγια και τα επιδόματα. Από το άθροισμα, λέει, όλων των ενισχύσεων προκύπτει ένας επιπλέον μισθός, ο οποίος θα κατανέμεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το συνολικό κονδύλι για το μέτρο αυτό υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 650.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και είναι, μιλάμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, γιατί βγαίνουν, λέει, κερδισμένοι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, θα παίρνουν όλη τη σύνταξη, θα πληρώνουν αναλογική εισφορά για τον μισθό. Αυτό που έλεγες νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν έχει πέναλτι και τέτοια πράγματα, θα παίρνουν όλη τη σύνταξη. Ακριβώς. Και θα δίνουν την αναλογική εισφορά βάσει του μισθού. Στο κομμάτι του μισθού, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το δίκαιο αυτό. Είναι μια καλή λύση που έρχεται τώρα για τους χαμηλόμισθους, έτσι. Ναι. Ναι, παιδί μου, σου λέει τα λεφτά που παίρνεις. Του έβαζε τον άλλο πέναλτι, ήταν συνταξιούχος και είχε την ανάγκη να συνεχίσει να δουλεύει. Εντάξει. Και του βάζει πέναλτι, λες και κάνει κάτι παράνομο. Λες και τα λεφτά που έπαιρνε για τη σύνταξή του δεν είναι δικά του. Και δεν ήταν μικρό το ποσό, έτσι. Ναι, αλλά λες και δεν ήταν δικά του. Ότι το χάρισε το κράτος. Τα έχει πληρώσει με ασφαλιστικές φορές. Σωστό. Κερδοσκοπία τη Πλας. Άλλο ένα δικό σου θέμα. Ένα μηνιάτικο για 4 βουτιές. Τα έξοδα ξαπλώσει. Ήμουν σίγουρος. Σε παρακαλώ, συγγνώμη. Τα έξοδα ξαπλώστρας για μια τετραμελή οικογένεια. Σε παρακαλώ. Άνοιξε λίγο εδώ. Άνοιξε εδώ. Ναι. Παρακαλώ πολύ. Για πες. Και κράτα την. Ναι, έλα. Διάβασε, ορίστε. Βούλα, 60 με 70 ευρώ η ομπρέλα για δύο άτομα, συν 8,5 ευρώ είσοδος κατάτομου. Αλήθεια τώρα είναι αυτό? Ναι. Και άσε τη βούλα, πήγαινε στη Λούτσα. Λούτσα, 20 με 30 ευρώ ομπρέλα για δύο άτομα. Έτσι. Πόρτο Ράφτη, λέει, 17 με 34 η ομπρέλα για δύο άτομα. 55 ευρώ η καμπάνα. Τι εννοεί η καμπάνα, ρε Χρυσά? Καμπάνα εννοεί πιθανότατα το κρεβάτι με από πάνω το σκέπαστρο. Αν το πάρω το σπίτι μου το κρεβάτι. Αυτό τώρα δεν εντάσσεται. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με όλο αυτό που λέω. Μάμα, είναι μια οικογένεια αυτό εδώ που το βλέπεις λάθος κάθε φορά. Μπορεί να βοηθάει. Εδώ το ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι, ρε παιδί μου, αν η οικογένεια έχει την αγωνία να πάει σε καμπάνα ή όχι. Έτσι. Αγάπη το θέμα είναι τι πρόσβαση έχει στις παραλίες. Έτσι. Ναι, αλλά αν πάρεις όμως ξαπλώστρες, τρεις ή τέσσερις ξαπλώστρες, μπορεί να σου έρθει περισσότερο από μια καμπάνα. Μην το βλέπεις τόσο αρνητικά. Όχι, δεν το βλέπω αρνητικά. Είναι ανάλογα με το ποσό. Ότι εγώ παίρνοντας τα παιδιά μου να πάω για μπάνιο, δεν θα κοιτάξω την καμπάνα. Το θέμα είναι να έχω πρόσβαση σε μια ελεύθερη παραλία. Να έχω την επιλογή. Και μια καθαρή παραλία, μην τα ξεχνάτε. Σωστό. Αυτό λέμε. Καθαρή παραλία. Λοιπόν, και να έχει κι άλλα. Λίμνη Βούλας Βουλιαγμένης, 90 ευρώ. Έτσι. Μου θες λίμνη. Θες και λίμνη. Θες και λίμνη πάνω από θέμα. Θέλω συνέχιση. Λοιπόν, πάμε. Λοβέρδος, Πασόκ, το παρασκήν ενός διαζυγίου που τελικά δεν ευνηδίασε. Τι αναφέρει στην επιστολή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη? Αυτοδιοικητικές, ποια ονόματα ακούγονται σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ? Καμία κινητικότητα στην Κουμουνδούρου. ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ομπρέλα για την Έφη Αχτσιόγλου. Κυριάκος Μητσοτάκης και στην Ελλάδα γάμοι ομόφυλων ζευγαριών. Το έχεις μετά, το δούμε. Mm-hmm. Το πιο ζεστό διήμερο της ιστορίας, 3-4 Ιουλίου του 2023, λέει ότι καταγράφηκε στις 3 Ιουλίου μέσος όρος θερμοκρασίας στον πλανήτη 17,4 βαθμούς. 4 Ιουλίου. 4 του μηνού, που λέγαμε. Εναλλακτική σκηνή, το σαλό του Παζολίνη ανεβάζει η Λυρική. Και Γιώτα Γιάννα, 1928-2023, μία ρόκερ με φυσαρμόνικα. Αυτή η εμβληματική πλέον μορφή που πέρασε, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια της ζωής της πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή, πέραν τη μουσική της, εκεί κοντά στα 90, κυκλοφόρησε τα δικά της τραγούδια. Mm. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, το μήνυμα εδώ κοίτα. Κοίτα τη Γιώτα Γιάννα, ακού. Ακούσουμε λίγο. Ναι.
βρήκα λάθρεα αγκαλιά. Συνεπιβάτη μου τη νύχτα. Ένα τσιγάρο να κρατώ κι όμως ποτέ να μην τ' ανάβω. Τα όνειρά μου πάντα ροκ, να μην με νοιάζουνε τα μπράβο. Αγάπησα τη νύχτα και δεν μου χάρισε φεγγάρια. Της έδωσε τα πάντα, δεν έκανα παζάρια. Αγάπησα τη νύχτα, στιγμή δεν μετανιώνω. Ακόμα κι όταν ψάχνω. Πρώτα απ' όλα, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία τραγούδια. Το δεύτερο, νομίζω το μεγαλύτερο μήνυμα που πέρασε αυτή η γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, είναι ότι όχι αυτό το κλασικό που λέμε ποτέ δεν είναι αργά, παρέμεινε δημιουργική μέχρι αυτή την ηλικία, δηλαδή κυκλοφόρησε σε ηλικία 90 ετών τα δικά της τραγούδια. Δηλαδή μιλάμε για μία μορφή, έτσι. Και σωστά είναι, σωστός είναι και ο τίτλος, ότι ήταν ασυμβίβαστη. Δεν μπήκε σε νόρμες, δεν δισκογραφικές και οτιδήποτε άλλο. Ήταν μία ζωή εντελώς ροκ. Αυτά. Πάμε παρακάτω να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Μειώνεται το πέναλτι σε συνταξιούχους που εργάζονται. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Εισφορά σε ΕΦΚΑ αντί μείωση της σύνταξης. Η κουζίνα στην υπηρεσία της διπλωματίας, λέει η Καθημερινή, και ευνηδιαστικό διαζύγιο Πασόκλο Βέρδου με σημάδια διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νέα ηγεσία. Δέσμευση Μητσοτάκη για γάμους ομοφύλων. Το παρασκήνιο της απόφασης του Πρωθυπουργού είναι μία δέσμευσή του. Τον ακούσαμε χθες να μιλάει στο πρακτορείο Bloomberg γι' αυτό και είπε ότι είναι στα σχέδιά του την επόμενη τετραετία να λυθεί και αυτό. Πάμε πάνω-πάνω. Συνάντηση Δένδια Αγκιουλέρ στο Βίλνιους, επανέναρξη συνομιλιών, λέει, και σε ιστορικό υψηλό οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2022, αύξηση κατά 20,2%. Το τουχουσού, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λέει, το φθινόπωρο θα αρχίσει από επένδυση του από τις τράπεζες. Και Ιράν, τάνκερ, μεγάλο θέμα και αυτό ελληνικής ιδιοκτησίας, δέχθηκε πυρά από το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό στον κόλπο του Ομάν. Η κατάληψη επετράπει με παρέμβαση του Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Μύκονος, κανονικά συνεχίζουν να υπηρετούν στη Μύκονο 2 αστυνομικοί, λέει, για τους οποίους υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σε βάρος τους για διαφθορά. Και ΚΑΒ πληθαίνουν αντιδράσεις κατά του σχεδίου της κυβέρνησης για μεικτά πληρώματα σε ασθενοφόρα μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα πάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο που λέει «Σύνταξη για 300.000 οφειλέτες ταμείων, ξεμπλοκάρει η συνταξιοδότηση για όσους επαγγελματίες και αγρότες έχουν χρέη άνω των 20.000 ευρώ». Πώς θα εξοφληθούν τα χρέη με παρακράτηση σύνταξης. Αναλυτικά παραδείγματα. Αποκλειστικό, νέα ειδική ρύθμιση προωθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ΟΒΕ, εφικτή αύξηση μισθών κατά 25% στην τετραετία. Η θερμότερη μέρα της γης τα τελευταία 150 χρόνια. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 17 βαθμούς την 3η, 4 Ιουλίου. Ραδιενεργός τρόμος σε Ειρηνικό και Ουκρανία. Η Ιαπωνία ρίχνει νερό από την Φουκουσίμα στον ωκεανό. Συναγερμός για τη Ζαπορίζια. Μετά την ασπαρτάμη, ύποπτιος καρκινογόνα ουσία και η αλόη. Καλά, τι έχει γίνει με την αλόη πάλι. Άλλο αυτό. Καλά, θα μας τρελάνουν τώρα. Όλα ύποπτα είναι. Ναι, αφού βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν βγήκε και είπε ότι θα έχουμε μετά θέμα. Έχουμε θα το δούμε αναλυτικά μετά. Και γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια. Ξαφνικά ανακαλύψαν την αλόη. Αυτό που. Εμένα δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ούτε πιει ποτέ, ούτε βάλει. Δεν έχει βάλει ζέλ ούτε κτλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ξαφνικά ανακαλύπτουμε πράγματα που γίνονται ξαφνικά της μόδας. Να σου θυμίσω άλλα που είναι της μόδας και διατροφικά κιόλας. Το ψωμί από ζέα. Ξαφνικά υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχει ενστάσεις στο ψωμί. Ψωμί να είναι και ό,τι να είναι. Εκατομμύρια χρόνια η ζέα ξαφνικά ανακαλύψαν το ψωμί ζέα και είναι, το ακριβοπληρώνουμε κιόλας. Βέβαια. Λοιπόν, εκπλήξεις σήμερα στις προγραμματικές δηλώσεις. Το σχέδιο Μητσοτάκη για την Ελλάδα 2030. Κανείς δεν τολμά να θέσει υποψηφιότητα στον αέρα το χρονοδιάγραμμα. Εμφυλιακό μπάχαλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρηση σοκ από το ΠΑΣΟΚ. Έφυγε ο Λοβέρδος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα ακολουθήσουν. Μάλιστα.
Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Κερκόπορτα Άδωνη λέει για αδήλωτες υπερορίες, κίνητρο για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κατάργηση της υποχρεωτικής προαναγγελίας των υπερορίων. Το επιζητούν οι ίδιοι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων, αλλά ανοίγει τον δρόμο για εργαζόμενους λάστιχο. Στις ελληνικές καλένδες οι τριετίες, όχι του Υπουργού Εργασίας στην επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης. Πάμε κάτω-κάτω. Κύκλωμα τράφικινγκ. Η μαρίνα των μαφιόζων σε πολλαπλούς ρόλους και υποθέσεις. Δύο νέοι γιατροί παρετούνται καταγγέλλοντας μια επικίνδυνη πολιτική που έγινε συνήθεια. Στο φακό της Ευσύν και επιτόκια ακόμα μεγαλύτερη ψαλίδα μεταξύ καταθέσεων και δανείων. Πάμε πάνω δεξιά. Προγραμματικές. Ένα τριήμερο για την δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη. Στη Βουλή από το απόγευμα η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το Σάββατο το βράδυ η ψήφος εμπιστοσύνης. Πασόκ, η παρέτηση του Ανδρέα Λοβέρδου, το παρασκήνιο και η επόμενη ημέρα. Υπόθεση Κολονού, η πρόταση του εισαγγελέα για τους 25 και τη μητέρα της ανήλικης. Και οι γυναίκες του κόσμου, τα δόντια της δείχνει η ισπανική ακροδεξιά με το καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην απογευματινή. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι θα τρέχει το νέο 166 με στρατό και πυροσβεστική. Εξαιρούνται οι οπλίτες θητείας. Με δίπλωμα Β κατηγορίας οι οδηγοί, δυνατότητα απόσπασης και αποδήμους, η ειδική αποζημίωση, τα ποσά για τα νυχτερινά και τα εκτός έδρας. Εδώ από τη Βουλή επί ΣΥΡΙΖΑ στο αμαρτωλό Beach Bar της Ρόδου. Το αφεντικό λέει των αμφίβιων συρρητόρων είχε το εστιατόριο και τα κηλικία του Κοινοβουλίου μέχρι το 2019, που άλλαξε η κυβέρνηση. Ξυλώνονται το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουλίου οι πλατφόρμες στη θάλασσα. Αντίο Πασόκ από τον Λοβέρδο χώρισαν οι δρόμοι του πρώην Υπουργού και του Ανδρουλάκη με επιστολή που παραδόθηκε χθες το πρωί στη Χαραλέα Τρικούπη. Τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του. Η αλόη βέρα προκαλεί καρκίνο, σύγχυση και ανησυχία. Τι λένε οι ειδικοί. Πάντως, να σου πω κάτι για την αλόη. Mm. Βοηθάει πάρα πολύ η κανονική, έτσι. Ναι. Το φυτό. Βοηθάει πάρα πολύ στα εγκάβματα. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω, ξέρεις τι γίνεται, ότι η υπερκατανάλωση είναι αυτή που. Όπως και για την ασπαρτάμη που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Εννοείς αν πίνεις αλόη, αν χρησιμοποιείς αλόη καθημερινά. Αυτά που διαβάζω, που βλέπω. Ναι. Θα ρωτήσουμε μετά να μας τα πούν. Τριήμερο με ζέστη αφορητή, ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο. Τι. Τριήμερο με ζέστη. Τριήμερο με ζέστη. Με ζέστη αφόρητη. Με ζέ, δεν σκέφτομαι. Τριήμερο με ζέστη. Ούτε εγώ, ρε Χρύσα. Ρε Χρύσα, ούτε εγώ. Ούτε εγώ δεν πήγε και το μυαλό μου δεν πήγε. Μεγάλη φίρμα ο Πίνατ ξετρέλυνε τον Bloomberg. Γοητευμένη με το σκύλο του Μαξίμου, η ξένη δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Έχασε σε πληστηριασμό τη μεζονέδα του στην Κηφισιά ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Mm. Σε λίγο θα δούμε άλλους οι οποίοι δεν είναι διάσημοι και χάνουν τα σπίτια τους. Και δεν είναι, χωρίς να έχει να κάνει αυτό με τον κύριο Μικρούτσικο, που χάνουν τα σπίτια τους για το τίποτα. Μισθή δημοσίου αυξήσεις 6 ταχυτήτων από την πρωτοχρονιά. Πόσο θα ανέβουν ο εισαγωγικός, οι ψηλά αμοιβόμενοι, τα επιδόματα αλλά και το αφορολόγητο. Στο στόχαστρο της εφορίας πλασματικές δαπάνες για πισίνες και κήπους. Να δούμε και τι λέει η Δημοκρατία. Άντε γεια! Ο Λοβέρδος όχι μόνο εγκατέλειψε το Πασόκ, αλλά ζήτησε να διαγραφεί και από μέλος. Πριν από λίγες μέρες ζητούσε την ψήφο των πολιτών για λογαριασμό του κινήματος και τώρα που δεν εξελέγει, ρίχνει δίχτυα στην Ουδούμ. Η θέση μας λέει παράδειγμα πολιτικής αναξιοπιστίας. Το σκάνδαλο Νοβάρτης, οι οροθετικές και οι άλλες αποτυχίες του. Εξομολόγηση του Προέδρου των Σπαρτιατών. Αγάπησα, λέει, τον Αντώνη Σαμαρά και τον ακολούθησα γιατί ήταν φέρελπης. Επιβεβαίωσε τη στενή του σχέση με τον Μεσίνιο πρώην Πρωθυπουργό και υποστήριξε ότι δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Ηλία Κασιδιάρη. Είπε μόνο ότι θέλει να τον γνωρίσει. Επιτόκια, ανοίγει και άλλο η ψαλίδα. Θησαυρίζουν οι τράπεζες και ΣΥΡΙΖΑ όλοι εναντίον όλων με τον Σπίρτζη σε ρόλο μπουρλοτιέρη. Καυγάς με τον Πίστη. Μπίστης χθες εδώ στο Open άνοιξε το καυγά. Είπε ότι η συνταγή που είχε δώσει ο κύριος Πίλτζης για τον τρόπο της εκλογής, το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι επιλογή αυτοκτονίας. Είναι συνταγή αυτοκτονίας, είπε ο κύριος Μπίστης στο Γκαμπουράκι, το Στάθερο. Καλά, είπε, εσύ βγήκαν τα μαχαίρια χθες. Νουρουάν, εξαφανίστηκαν ξαφνικά δύο καταδικαστέντες. Ο ένας απελάθηκε, στον άλλον έδωσαν άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο καημός του Κυριάκου είναι ο γάμος των ΛΟΑΤΚΙ. Δήλωσε ότι προτίθεται άμεσα να νομοθετήσει σχετικά με αυτό.
Και πάμε πάνω-πάνω. Θρίλερ με ελληνικό τάνκερ. Δέχτηκε πυρά από Ιρανούς. Το έσωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νικήτας και η διαχείριση των ανθρώπων, γράφει ο Μανώλης Κοτάκης. Για πάμε στην εφημερίδα το Ποντίκι. 5 κρίζες ζώνες στην καθημερινότητα. Σε ποια προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας καλείται να δώσει σύντομα απαντήσεις ο οδικός χάρτης Πρωθυπουργού και κυβέρνησης για μια τετραετία χωρίς περίοδο χάριτος. Σήμερα λέει οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη Βουλή. Και έχει εδώ στην καθημερινή φωτογραφία με το σκίτσο. Είναι η φωτογραφία από το Ζάπιο με τον κύριο Τσίπρα που λέει: ορίστε, την άφησα την καρέκλα. Θα κάτσει κανείς. Έχει δίκιο. Δεν βλέπουμε. ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κύμα δυσκολεύεται να έρθει. ΠΑΣΟΚ, προσγείωση με τριοπάθεια, ακεραιότητα και απώλειες. Ελλάδα-Τουρκία, συμφωνία για εύρυθμη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Και Γαλλία, ο ευρωκαθρέφτης και η Λεπέν. Πάμε να δούμε εδώ ένα άλλο θέμα. Η Αυγή λέει κανόνι στα ΕΛΤΑ με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Λουκέτο σε 25 καταστήματα από την ερχόμενη Δευτέρα, ανακοίνωσε η διοίκηση στο πλαίσιο αναδιοργάνωσής τους. Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν επί Πιερακάκη και Καπνός η κρατική ενίσχυση εν μέσω πάρτι διασπάθησης δημόσιου χρήματος και απευθείας αναθέσεων. Οι 820.000 στην εταιρεία του Πάτσι και η εφαρμογή της γνωστής συνταγής απαξίωσης με στόχο την εκποίηση και την ιδιωτικοποίηση. Πρόβα ιδιωτικοποίησης του ΕΚΑΒ εκδόθηκε η ποινική που στελεχώνει τα στενοφόρα με στρατιωτικούς και πυροσβέστες και υπαλλήλους ΟΤΑ. Επικίνδυνες πρακτικές καταγγέλουν οι γιατροί και ζητούν προσλήψεις μόνιμων διασωστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει συνεχίζεται το καταστροφικό έργο στην υγεία. Πάμε πάνω δεξιά. Μετεξεταστέα η Ελλάδα Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου αποχώρησε από τον Πασόκο Ανδρέας Λοβέρδος και το ΣΤΕ απέλυσε τα Golden Boys του ΕΦΚΑ. Ξεκινάει η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων σήμερα στη Βουλή. Θα πάμε τώρα στον Ριζοσπάστη. Αποστολή του Ριζοσπάστη στη Ρόδο. Με το ξεζούμισμα των εργαζομένων χτίζονται τα ρεκόρ του τουρισμού. Δουλειά χωρίς ωράριο και ρεπό, απλήρωτες υπερορίες και εργατικά ατυχήματα. Η άλλη όψη της τουριστικής κλειδής στο πλευρό των εργαζομένων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Περιοδία χθες και συγκέντρωση με τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Κατσότη. Η κόντρα λέει παράνομη η πρόσληψη των Golden Boys στο δημόσιο, απόφαση βόμβα του ΣΤΕ για τους μάνατζερ στον ΕΦΚΑ. Γιατί η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΔΔΗ. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας βγάζουν στο δρόμο οικογένεια με ανάπηρο παιδί, μάλιστα. Πασόκ για Λοβέρδο, καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές. Και αναλγησία έκοψαν το ρεύμα σε χείρα με 5 παιδιά στην Πάτρα. Ρε παιδιά. Και ΕΛΤΑ, ανησυχία των εργαζομένων για το κλείσιμο των 25 καταστημάτων. ΣΥΡΙΖΑ, στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η είσοδος των ιδιωτών στο ΕΚΑΒ, αδιανόητα πέθανε 52χρονος στο Περιστέρι περιμένοντας το ασθενοφόρο. Και άλλο μεγάλο θέμα, επίσης στενάζουν τα νοικοκυριά, το 67% του εισοδήματος δαπανάται σε λογαριασμούς και ενίκεια. Βάλε και το υπόλοιπο. Βάλε και το υπόλοιπο. Θυμάσαι την έρευνα που έδειχνε πόσους μήνες δουλεύουμε για την εφορία. Ναι. Το θυμάσαι. Τους μισούς. Ήταν 6 μήνες. Ωραία. Πολύ ωραία περνάμε. Πάμε στην εστία που λέει στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Λοβέρδος. Όπα. Νάτα. Το 2024 θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στην κεντροδεξιά παράταξη. Απεχώρησε χθες από το ΠΑΣΟΚ με πολυσέλιδη επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι αυτεμπορική. Τι οθεί, τι φρενάρει, λέει, προβληματισμοί και οι ελπίδες της κυβέρνησης για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου. Φέτος, τι οθεί και τι φρενάρει την ανωδική πορεία της οικονομίας, τα ΣΥΝ, είναι οι χαμηλές τιμές ενέργειας, η αύξηση εσόδων στον τουρισμό και η ροή των κεφαλαίων από το Ταμείο. Τα πλήν είναι οι πιέσεις στον τζίρο της αγοράς, οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις που εμείς θα πούμε ότι δεν σταματούν, δυστυχώς δεν μπαίνει κανένα φρένο, και τα υψηλά επιτόκια των τραπεζών, λέει η εφημερίδα. Αυτό το έχασε το θεματάκι, έτσι. Τι είναι. Τίποτα δεν είπε στις προηγούμενες ημέρες. Το έχει χάσει εντελώς. Έρωτας βόμβα. Πού, ποιος είναι ο έρωτας. Ο Σχίζας ξεχνά την Παναγιώταρου στην αγκαλιά της survivor Σοφιάνας. Δεν τους ξέρω. Τώρα τα παθιασμένα φιλιά και τα καβαλήματα σε κοινή θέα και οι κρυφές νύχτες του σπίτι. Κάτσε, βρε μάνο μου. Περίμενε, κάτσε εδώ. Έχει και άλλα θέματα. Έλα. Συγγνώμη. Τι είναι αυτό. X-Files λέει στον ειρηνικό με σφαιρίδα από UFO. Ορίστε. Μη δεις φάλαινα, καρχαρία και UFO. Τι νομίζω, ότι δεν έχω εγώ τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Ορότατα. Συγγνώμη. Πάει εφημερίδα, γεια σας. Συγγνώμη.
Ο Δήμος έσωσε, έσωσε χρυσάφι που πετάχτηκε στα σκουπίδια. Α. Είναι το θέμα που λέγαμε χθες με τον Αντώνη Τσολναρά. Το πέταξε κατά λάθος ένας 60χρονος χρυσοχός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ που μαζεύσετε την εφημερίδα, μάνα μου. Οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών θα προχωρήσουν και στην Ελλάδα. Και θερμή υποδοχή στην Καλαμαριά για τις πρωταθλήτριες cheerleading, παρακαλώ πολύ. Σάρωσαν στα μετάλλια τα κορίτσια. Και επιγόντως έρωψε Κασμί, δικό σου είναι το θέμα αυτό, 100%. Στη μάχη με τα κουνούπια. Ορίστε. Επιγόντως γίνονται κάθε χρόνο έρωψε Κασμί, δεν ξέρω τι έγινε φέτος. Τι λέει σήμερα μετά, τη δύση του. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Ναι, θα πραγματοποιηθούν, λέει, οι έρωψε Κασμί, στη Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Δύο ώρες, λέει, θα διαρκέσει αυτό με σκοπό την άμεση μείωση του πληθυσμού. Το βλέπεις. Αφού έχει, οι περιφέρειες κάνουν. Και δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να έχει γίνει και ήδη και στην, και στην Αττική. Δεν ξέρω. Πάντως, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα μυγάκια, ρε παιδί μου, τα μυγάκια που πετάνε. Σκνίπες. Γεια σου, Θοδωρή. Όλο με δαγκάνουν αυτά. Σε δαγκάνουν, ακούω. Μάλιστα. Για πάμε να μας πεις διεθνώς πώς λέγεται το δαγκάνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα... τρέχεις, βλέπω, πλέον για τα διεθνή. Βέβαια, πρέπει να πιάσω θέση. Μην τυχόν και μου την προλάβουν. Πώς ψάχνεις για πρώτη θέση στην, πώς τη λένε, πρώτη σειρά, στις ξαπλώστρες και εγώ, να είμαι πρώτη σειρά. Καλά, εντάξει, και θα κλάψεις μετά με το θέμα με τις ξαπλώστρες. Άστο, μη γελάς. Λοιπόν, δεν ξεκινάμε καλά. Θα πάμε στην Αυστραλία για να δούμε μια υπόθεση ενός 21χρονου κοριτσιού, το οποίο τον δολοφόνησε ο σύντροφός της, ο 22χρονος σύντροφός της, επειδή τον απέρριψε. Τα στοιχεία που έρχονται κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης είναι φρικτά. Το κορίτσι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, φέρεται να θάφτηκε σχεδόν ζωντανό. Ήταν δεμένο στα χέρια και στα πόδια με καλώδια, ισόβια κάθριξη για τον 22χρονο φίλο της. Ένα νέο κορίτσι, μία φοιτήτρια νοσηλευτικής. Θα πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δούμε τον τρόμο και το φόβο του Μάνου Νιφλή. Θα δούμε το τρενάκι, τη Ρόδο, όπου έμειναν οι άνθρωποι και όχι για λίγα λεπτά όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, αλλά για ώρες ανάποδα, επειδή κόπηκε το ρεύμα και είχαμε μια μηχανική βλάβη. Πότε πάλι ξανάδειξες ένα τέτοιο? Την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Κίνα, αλλά έμειναν για πολύ λίγα λεπτά. Εδώ έμειναν για ώρες, αυτό σου λέω. Αυτό τώρα είναι η διασκέδαση που πάνε και κάνουν. Βεβαίως. Αφού τα θέλει που λέμε στην Ελλάδα. Αν δεις, τώρα εμείς είμαστε μακριά, αλλά εγώ χθες που έβλεπα το βιντεάκι, είναι μια κοπέλα η οποία έχει κατακοκκινήσει. Τι έγινε με το μοσκεφάλι, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ήταν πάρα πολύ ώρα οι άνθρωποι εκεί και μικρά παιδιά ανάμεσά τους. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Εφιάλτητε, δεν ήθελα να το ζήσω ούτε για αστείο αυτό. Ούτε εγώ δεν ανεβαίνω σε αυτά καθόλου, τα φοβάμαι. Μάλιστα, βέβαια. Θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ναι. Θα πάμε σε έναν κάρχαρη. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Φλόριντα είναι. Δες τον όμως, πρόσεξε, διότι κολυμπάει ανάμεσα στους δρόμους. Περίμενε. Θα το λες και θα είναι. Α, μπράβο, καλά που το γράφει ο τίτλος. Γιατί μας έχει φτάσει μέχρι στιγμής στο λουτράκι. Δηλαδή έχει φέρει καρχαρίες μέχρι στο λουτράκι. Είναι στη Φλόριντα. Στη Φλόριντα, να το λέμε και να το φωνάζουμε. Έχει τρομάξει τον κόσμο. Γιατί θα μιλάς για την ακρίβεια στις ξαπλώστες και θα σου λένε όλοι, ρε Χρυσά, τι να πάμε να κάνουμε αφού έχει καρχαρίες. Και στη μέση ξαπλώστες. Συγγνώμη, πόσους καρχαρίες έχω δείξει στην Ελλάδα και αυτά που σου έλεγε χθες ο Γιαπρακάς ήταν τα μωρά. Ναι. Κάπου είναι η μάνα σου, είπα στο εγώ. Ψαράδικο ήταν. Στο ψαράδικο ήταν το παιδί, μάνα που ήταν. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δες τους εδώ τώρα που κολυμπάει ανάμεσά τους. Κοίτα, για σκέψου να σου εκεί, τι θα έκανες. Θα βγαίνω έξω. Α, ναι, θα προλάβαινες. Μην μου το πεις έξυπνο. Ναι, έλουρος. Λοιπόν, θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε να δούμε έναν γάμο. Ναι. Η πεθερά της Μπιγιονσέ παντρεύτηκε. Τι μου λες. Ναι, την επιχρόνια σύντροφό της. Α, μάλιστα. Βεβαίως, και πολύ εντυπωσιακή ήταν και η Beyoncé. Mm-hmm. Επίσης, εδώ να πούμε την είδηση που βλέπαμε και στα πρωτοσέλιδα, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου προανήγγειλε ότι φέτος τα σχέδια της κυβέρνησης είναι να λυθεί και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Και είπε ότι η κοινωνία πλέον είναι έτοιμη να το αποδεχτεί όλο αυτό. Οπότε γιατί λοιπόν να μην προχωρήσουμε σε αυτή την πράξη. Σωστό. Αυτά είχα να πω. Τελείωσες. Πάμε συνδέσεις τώρα. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους μας. Φάνης Καραμπατσάκης, Δήμητρα Σέκη, Νίκος Γιαπρακάς, Μαρία Ζαφυρίου
σε τιμωρία από χθες ο συνεργάτης σου και φίλος του Νίκος Γιαπρακάς. Για να μιλήσετε με κάτι για τους καρχαρίες σας και το National Geographic. Θα τα πούμε μετά οι δυο μας. Είναι ίδια τα κορίτσια σήμερα, έτσι όπως τα βλέπεις? Πώς τα βλέπεις? Όχι, δεν είναι ίδια. Είναι κάθετες οι ρίγες που φοράει η Δήμη Πλασέ και οριζόντιες οι ρίγες που φοράει η Μαρία Ζαφυρίου. Μάλιστα. Έτσι. Να εξηγούμε, θα μην παρεξηγούμε. Έτσι, έτσι, σωστά. Έχουμε εναλλαγή του σκηνικού. Από πού θες να πάμε? Μανώ. Έλα. Έλα. Τους καρχαρίες στεριάς πρέπει να φοβόμαστε, όχι της θάλασσας. Wow! Τι είπες τώρα. Και μάλιστα αυτή είναι, θα προσθέσω σε αυτό που είπες, οι μεγαλοκαρχαρίες. Δεν είναι μικρή σαν για αυτούς που μας έβησες. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Φάνη Καραμπατσάκη για να δούμε την υπόθεση πάλι, Φάνη μου, για τον θάνατο του 52χρονου ανθρώπου, ο οποίος έχασε τη ζωή του διότι καθυστέρησε σχεδόν μία ώρα να φτάσει το ασθενοφόρο. Λόγω μιας ακόμη τραγικής καθυστέρησης και όχι σίγουρα στους χρόνους που προβλέπονται για την αντιμετώπιση ενός καρδιακού επεισοδίου που χρειάζεται 10 λεπτά να υπάρξει άμεσα αντιμετώπιση. Ο Θανών, 52 ετών, οδοντίατρος, πατέρας δύο παιδιών, ο γνωστός και αγαπητός άνθρωπος στη νέα ζωή Περιστερίου, έβγαζε κάθε μέρα χαμογελαστό στο σκυλάκι του στην περιοχή και έλεγε καλημέρα στους περίκους. Πέθανε στην επί, όπως φαίνεται, φράγματος και ενώ υπήρξε, όπως είπαμε, σημαντική καθυστέρηση στην ανέβρεση ασθενοφόρου. 47 λεπτά για να βρεθεί και άγνωστο άλλα πόσα για να φτάσει. Οι χρόνοι που έχουν σημασία είναι, το συμβάν έγινε βράδυ Παρασκευής προς Σάββατο. Η οικογένεια λέει ότι ενημέρωσε το ΕΚΑΒ 12 παρά τα μεσάνυχτα. Το ΕΚΑΒ επίσημως με ανακοίνωσή του λέει ότι η κλήση πρώτη έγινε 1:03 πρώτα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, η αρνητική απάντηση ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο, διότι τα 30 που ήταν εκείνη την ώρα στους δρόμους αντιμετώπιζαν άλλα περιστατικά. 10 λεπτά αργότερα, νέα κλήση από την οικογένεια, πάλι αρνητική απάντηση. Παίρνουν ιδιωτικό μέσο, τον πηγαίνουν σε ιδιωτική κλινική, διότι το Αττικό, παρότι είναι πολύ κοντά, δεν εφημέρευε. Εφημέρευε το γεννηματά, το οποίο ήταν πολύ μακριά. Στο μεταξύ, επικοινωνεί το ΕΚΑΒ μαζί τους, λέει ότι βρήκαμε ασθενοφόρο. 47 λεπτά επισήμως καταγεγραμμένο ότι βρέθηκε το ασθενοφόρο. Το θέλετε? Δεν το θέλουμε, έχουμε φτάσει στην κλινική. Ένα ορκιδικητή εξέταση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και τι έχει συμβεί στην κλινική. Διότι και η οικογένεια λέει ότι και εκεί δεν αντιμετώπιστηκε όπως έπρεπε ο άνθρωπός τους. Δεν έγιναν σημαντικές ενέργειες, όπως λέει πάντα η οικογένεια. Και έχουμε και διαφορά και στους χρόνους θανάτου. Δηλαδή, 2,5 ώρα λέει η οικογένεια ότι επήλθε. 3:40 τα ξημερώματα λέει η κλινική. Αυτά πρέπει αν γίνει δηλαδή κάποια έρευνα, προφανώς. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, ωστόσο νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα, η ουσία, και πρέπει να βρεθεί η αλήθεια, η ουσία είναι στο ότι εδώ μιλάμε γιατί τα προβλήματα προκαλούνται, γιατί δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Είναι πολλά περιστατικά. Έχουμε πολλά περιστατικά και αναρωτιέται κανείς τι έχει γίνει ξαφνικά. Έτσι. Σωστό. Όταν λέω ότι έχει γίνει ξαφνικά, δεν υπονοώ οτιδήποτε, γιατί διαβάσαμε και πρωτοσέλιδα και οτιδήποτε άλλο. Απλώς τον τελευταίο καιρό έχει αναδειχθεί ένα πρόβλημα, λες και δεν υπήρχε παλαιότερα. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μιλήσεις και μιλάς και εσύ, Φάνη, με ανθρώπους του ΕΚΑΒ, με εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, θα σου πούν, παιδιά, αυτά συνέβαιναν πάντα. Συνέβαιναν πάντα, αλλά τι έχουμε? Έχουμε μείωση διασωστών, προσωπικού, γιατρών, ΕΚΑΒ? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχουμε ασθενοφόρα? Κάτι πάει λάθος τον τελευταίο καιρό, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή. Κάτι δεν πάει καλά, όπως είπε και ο. Όπως και είπε και ο Μάνος Χρύσα, είναι χρόνιο το πρόβλημα. Δώσαμε στην προηγούμενη σύνδεση κάποια στοιχεία τα οποία είναι προκαιρού, αλλά ακόμα ισχύουν, όπως μου λένε. Στο 40% των περιπτώσεων που δέχεται κλείσει το ΕΚΑΒ, πηγαίνει σε πάνω από μία ώρα. Μάλιστα. Και στα προβλεπόμενα που είναι τα 10 λεπτά για την αντιμετώπιση ενός εφράγματος, πηγαίνει στα. Αντί να είναι 10 λεπτά, είναι μόνο το 5%. Ναι, και γενικώς πρέπει να δούμε, φάνη, και δυστυχώς δεν είμαστε, αν είμαστε έτοιμοι σαν ΚΑΒ, σαν νοσοκομεία, να αντιμετωπίσουμε ένα έφραγμα. Μάλιστα. Όπως πρέπει, θα έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελίσσεται. Και μας έλεγε χθες και ο κύριος Μαθιόπουλος, θυμάσαι, ότι δεν θα αρκεί ένας διασώστης μόνο για μια τέτοια περίπτωση, ότι χρειάζονται δύο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάμε στην Μαρία Ζαφυρού, γιατί έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Μαρία μου, έχεις πάρα πολλά να μας πεις σήμερα, θα μας τα δίνεις με τίτλους. Για πάμε. Καλημέρα, να δούμε. Μαγιο. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την Κατερίνη, έτσι, και τι έγινε πάλι στα τρένα.
Είχαμε μία κινητοποίηση αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα και λόγω των καιρικών συνθήκων έσπασαν κλαδιά που δημιούργησαν σοβαρά ζητήματα. Το ένα ήταν ο παντογράφος, τέθηκε εκτός λειτουργίας και το άλλο ήταν ότι έσπασε ο υαλοπίνακας στην καμπίνα του μηχανοδηγού. Έπρεπε λοιπόν το τρένο να κινητοποιηθεί με 58 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορεία. Άλλο ένα πρόβλημα λοιπόν που παρουσιάζεται στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Φυσικά οι επιβάτες αναστατώθηκαν, δεν ήξεραν ακριβώς τι συνέβη. Άλλη μια ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στον προαστιακό. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και είναι όλοι καλά. Μας είπες ότι αυτά συνέβησαν από την κακοκαιρία που είχαμε. Είχαμε μπουρίνι, πλημμύρισαν δρόμοι. Είχαμε μπουρίνι και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε κοντινούς νομούς όπως στην Πιερία και τις Σέρες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη διήρκησε περίπου μία ώρα, ήταν πολύ δυνατό, έριξε αρκετό νερό, άλλο ένα καλοκαιρινό μπουρίνι, με προβλήματα να δημιουργούνται σε αρκετές περιοχές και στα ανατολικά της πόλης και στα δυτικά. Οι οδηγοί έπρεπε να επιδείξουν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί επαναλαμβάνω ήταν και ξαφνικό και δυνατό, καθώς αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν για άλλη μία φορά σε ποτάμια. Μάλιστα. Για πήγαινε μας σε μια καλή είδηση. Διαβάζουμε εδώ, η πλατεία Αριστοτέλους λέει μετατρέπεται σε παραλία. Τι γίνεται ρε Μαρία? Θα τη δείτε την πλατεία Αριστοτέλους. Είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους. Βλέπετε την παραλία πίσω μου αυτή την ώρα. Ωστόσο, θα δείτε ουσιαστικά μια κατασκευή που ξεκίνησε να γίνεται από χθες. Έχει μπει άμμος, γιατί έχουμε το beach soccer. Εδώ λοιπόν από σήμερα θα ξεκινήσει το τουρνουά. 4x4 θα είναι. Θα είναι 20 ομάδες και μέχρι την Κυριακή θα μπορέσουμε να απολαύσουμε άλλο έτσι ένα άθλημα καλοκαιρινό στην πλατεία Αριστοτέλους. Πριν από λίγες μέρες είχαμε δει beach volley και μάλιστα ήταν εντυπωσιακό το θέμα. Φαντάζομαι ότι και το beach soccer θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καιρού επιτρέποντος πάντα. Βέβαια, βέβαια. Ωραία, άντε, είναι κάτι που έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Μαρία μου, θα πρέπει να σε κλείσουμε γιατί στην επόμενη ερώτηση που θα σου κάνει θα είναι πόσο κάνει ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά για να έρθει να τη βάλει στην άμμο. Έτσι, όχι, ρε παιδί μου, εγώ πριν. Α, εδώ. Ναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα θέλει ξαπλώστρα και στην πρώτη σειρά. Εγώ πριν την αφήσω, γιατί μόνο έτσι θα ταιριάξει να κολλήσω. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Ξέρω που θες να πας. Μα είναι δυνατόν. Πριν πάω στον Νίκο για να κάνω πάσα, πρέπει να την ρωτήσω. Τι γράμμα αυτή την αρκούδα που κόβει βόλτες, ρε παιδί μου. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Τι τραβάμε. Σε χωριό της Φλόρινας. Ναι. Σε χωριό της Φλόρινας. Μείνετε σπίτια σας, τέλος πάντων. Αυτός πρέπει να είναι ο τίτλος. Πραγματικά, πραγματικά. Και μάλιστα ήταν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και τι έκαναν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι φυσικά τρόμαξαν, γιατί είχε κόσμο και μικρά παιδιά εκείνη την ώρα. Την καθοδήγησαν με τα αυτοκίνητά τους και με φώτα στο φυσικό της περιβάλλον. Μάλιστα. Στη φύση. Μπράβο. Τη βλέπουμε να τρέχει. Είναι χαριτωμένες οι εικόνες έτσι όπως τις βλέπουμε στο βίντεο. Δεν ξέρω πόσο θα χαιρόμουν και θα χαμογελούσα αν την είχα κοντά μου. Να εξηγήσουμε ότι αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει πάρει το αυτοκίνητο στο κυνήγι. Κατευθύνουν την αρκούδα για να πάει προς το περιβάλλον της. Χθες, παιδιά, είδα να ξέρετε ταινία. Το Cocaine Beer που είναι μια αληθινή ιστορία. Θα τρελαθείτε. Το έχεις δει. Παιδιά, θα τρελαθείτε. Είναι πραγματική ιστορία του 1985. Φοβερό. Ψάξτε να το δείτε. Είναι ελεύθερο νομίζω στις πλατφόρμες. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Δεν έχεις τίποτα άλλο από ζώα και τα λεπτά. Γιατί να μην δω τις ταινίες. Μόνος λοιπόν, του είδες. Με παρέα, παιδάκι μου. Μόνος σου λέει την είδες. Λοιπόν, πάμε. Πού θες να πάμε? Πάμε στο Νίκο Γεβρακά, ναι. Νίκο, θα μιλήσεις μόνο αν δεν έχει ζώα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει. Δεν έχει σήμερα. Πάμε στα σοβαρά που έχεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Ετωλακαρνανία, εκεί όπου κάποιοι επιτίδιοι έχουν βάλει στο στόχαστρο το παγκάρι των εκκλησιών και μάλιστα τηλεφωνούν στους ιερείς και λένε ότι έχουν άδεια και παίρνουν τηλέφωνο και εκ μέρους του φιλόπτωχου ταμείου της Μητρόπολης Τολίας και Ακαρνανίας αλλά και από τον κοινωνικό οργανισμό του Δήμου Αγρινίου και ζητούν χρήματα για συνανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Φυσικά όλο αυτό πρόκειται για απάτη, προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ιερείς και να βάλουν χέρι έτσι με αυτόν τον τρόπο στο παγκάρι.
Μάλιστα, έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη Ετωλία και Ακαρνανία, εφιστίοντα έτσι την προσοχή στου ιερεί, ώστε να μην πέσουν θύματα των απαταιώνων. Και να πάμε και στην Τρίπολη, εκεί όπου στο κέντρο τη πόλη είχαμε έναν επιδειξία, ο οποίο μάλιστα κυνηγούσε ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ είχε κατεβάσει τα παντελόνια του. Μάλιστα, τα παιδιά απευθύνθηκαν στου γονεί του, οι οποίοι ξεκίνησαν να κυνηγούν τον συγκεκριμένο άνδρα, δεν κατάφεραν να τον πιάσουν, όμω έφτασαν αμέσω στο σημείο άνδρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια βέβαια να τον οδηγήσουν στα κρατητήρια. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Μάλιστα. Δήμητρα Σέκη, πες μας τα δικά σου, καλημέρα. Πάμε, γιατί είχαμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη χθες. Στα στενά του Ορμού. Ακριβώς. Δύο δεξαμενόπλια, ένα εκ των οποίων ελληνόκτητο, δέχτηκαν επίθεση από ένοπλους Ιρανούς στα στενά του Ορμούζ με σκοπό την κατάληψή τους. Να σας πω ότι το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δήλωσε ότι παρενεύει άμεσα προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από την κατάληψη των δύο μεγάλων εμπορικών δεξαμενόπλων που διέρχονταν νόμιμα από τα διεθνή ύδατα. Το ένα περιστατικό αφορούσε ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφορά αργού πετρελαίου, το οποίο ναυλώνεται από εταιρεία Αμερικανική, είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και έχει σημαία από τις Μπαχάμες. Οι επιβάτες και το φορτίο δεν επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέχρι την Ανατολική Σαουδική Αραβία. Να σας πω ότι από το 2019 έχουν γίνει αρκετές επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στα στρατηγικά ύδατα του κόλπου του Ομάν, σε περίοδο έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και σύμφωνα με το αμερικανικό ναυτικό, το Ιράν μέσα σε μία εβδομάδα το προηγούμενο μήνα κατέλαβε δύο πετρελοφόρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημητρά μου. Να είστε καλά, όπως και τον Νικόλα. Ευχαριστούμε και τη Μαρία και το Φάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για καλώς τον, για καλώς τον. Να είστε καλά, παιδιά, που σας βρίσκω. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε τυχεροί που... Που σε έχουμε, το ξέρουμε, αλίμονο, κάθε πρωί δεν το λέμε, κάνουμε το σταυρό μας κάθε έχει πρωί που σε έχουμε. Μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση σήμερα, πολύ. Γιατί? Μεγάλη αυτοπεποίθηση, τον βλέπω από την είσοδο, έχει έρθει με, κάνει είσοδο με τον Ταλαπέρα, έχει... Δεν ξέρω είναι η αυτοπεποίθηση σήμερα. Όχι, όχι. Γιατί έχει να μας πει καλά νέα για τους συνταξιούχους. Ξέρει ότι αυτά μου αρέσουν. Οπότε σου λέει θα πάω μέσα και θα τις θα πω όση ώρα θέλω θα μιλήσω. Να πούμε ότι αυτό που θα το δούμε για το πέναλτι. Ναι. Για το πέναλτι που μειώνεται στους συνταξιούχους. Έτσι με νομοσχέδιο που έχει. Εγώ το έβρισκα τουλάχιστον πάρα πολύ άδικο αυτό που γινόταν. Δηλαδή το κράτος αντιμετώπιζε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν σύνταξη αλλά είχαν την ανάγκη να κάνουν και μία δουλειά. Τους αντιμετώπιζε όσους απαταιώνες του έφαζε ένα πέναλτι, ας πούμε, τους κρατούσε λεφτά. Το 30%. Λες και δεν είναι ήταν δικά παλαιότερα να πούμε 60% και ναι, αλλά έγινε, θέλω να πω, 30%, τώρα θα γίνει 15%. Η αντιμετώπιση. Θα φτάσει 15%. Δεν θα είναι αναλογικό με το μισθό. Θα είναι κλιμακωτά. Θα είναι κλιμακωτά. Αλλά θέλω να πω ότι το κράτος αντιμετώπιζε τους συνταξιούχους, λες και ήταν δικά του λεφτά αυτά που είχε. Λες και ο συνταξιούχος του έκανε δωρεά. Δεν τα έχει δουλέψει. Εξακολουθεί παρότι όμως πάει σε μια καλύτερη αντιμετώπιση για τους συνταξιούχους, πάλι να τους παρακρατά. Χρήματα. Ωραία. Θα τα δούμε σε λίγο. Ναι, θα τα δούμε και τι άλλο θα δούμε σε λίγο. Θα δούμε τη λυπητερή της εφορίας. Έχουμε πολλά ερωτήματα. Τι άλλο έχεις, έχεις εξοικονομώ. Έχουμε εξοικονομώ και να πούμε ότι έχουμε και το μεγάλο θέμα του πληστηριασμού. Έχουν ανοίξει πάλι πληστηριασμοί. Και να σας πω, παιδιά, έτσι μόνο για να σας δώσω ένα στοιχείο. Κοιτάζοντας για σήμερα και αύριο, μέσα σε 48 ώρες έχουμε 52 πληστηριασμούς. Μάλιστα. 52 προεκλογικά τα λέγαμε. Εδώ είμαστε και θα κάνουμε και κουβέντα με τον κύριο Νικολακόπουλο. Μία εβδομάδα πάγωσαν αυτά και ξανά άρχισαν τα λέγαμε. Για να μην πάω να περάσω και μου πείτε να δώσει τρόπους επικοινωνίας. Δώσει τρόπους επικοινωνίας. Παρακαλώ. Πάω στη δουλειά μου. Πήγαινε στη θέση σου, γιατί εμείς θα δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ο Σπύρος Φρεμεντίτης είναι εδώ και θα τα απαντήσει. Ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κατ' παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Είναι οι τρόποι που εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Μην ξεχνάτε όμως ότι το πολύ μεγάλο μας δώρο δεν είναι άλλο από το νέο Citroën C3, την έκδοση U, αξίας 17.500 ευρώ. Κάτσε να δω, θα το πω σωστά, 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έτσι, καλά τα λέω. Ωραία. Μια χαρά. Μάλιστα, αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο. Μπορεί να είστε εσείς τυχεροί ή ο τυχερός. Στείλτε ένα μηνυματάκι, πάρτε ένα τηλέφωνο. Έχουμε και ένα τριήμερο όμως στο Nival Boutique Hotel στη Μαγευτική Σύφνο. Το Nival Boutique Hotel βρίσκεται στην Απολωνία της Σύφνου και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για μια πολυτελή διαμονή. Όλοι οι χώροι διακρίνονται για τη minimal διακόσμηση με έμφαση στα φυσικά υλικά όπως το ξύλο και το σχοινί,
που συμπληρώνουν μια εικόνα υψηλής αισθητικής. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο στο nivalsifnos.gr. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφέρει η Ζάντε Φέρης, που σας ταξιδεύει στις Δυτικές Κυκλάδες με το πλοίο της Διονύσιος Ολομός, καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο zandeferis.gr. 14.800 τηλεφωνείτε. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε εναλλακτικά ένα μηνυματάκι open κενό και ξανά αποστολή στο 14.800. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Τελείωσε τη δουλειά σου με τα λαπέρα, το floor manager. Αυτά είναι τα μυστικά μας. Όταν είναι μυστικά, μην αρχίσουμε και μιλάμε με το φρεμεντίτη τώρα και γίνει χαμός εδώ. Αρχίζουμε και λέμε διάφορα. Θα ξαμολύσω το ζώο μου. Τους καρχαρίες. Λοιπόν, θα ξαμολύσω τους καρχαρίες, θα έρθεις μούρι με μούρι. Γιώργος Νικολακόπουλος κοντά μας. Καλημέρα. Φίλος εκπομπής, δικηγόρος, ο οποίος... Θα μας βοηθήσει το μεγάλο θέμα των πληστηριασμών, έτσι, να τα δούμε όλα μαζί. Δίνει εκείνος αγώνα για όλο αυτό, έτσι. Δυστυχώς καθημερινά. Ναι, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα υπόλοιπα, τα ερωτήματα. Πάμε, Σπύρο, μου, να δούμε τα ερωτήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα ερωτήματα στα οποία πρωταγωνιστούν, θα έλεγα, το θέμα των ρυθμίσεων. Εδώ βλέπουμε το φίλο μας ο Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Έκανα αίτηση για παραγραφή χρέωση στον ΕΦΚΑ στις 20 Ιουνίου. Γνωρίζετε αν επηρεάζει την αίτησή μου, το θέμα της αναβίωσης των 120 δόσεων. Και προσέξτε, πράγματι, στην πραγματικότητα δεν επηρεάζει καθόλου το ζήτημα της αναβίωσης των 120 δόσεων η αίτηση που έκανες παράλληλα για να παραγράψεις χρόνο από τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. 120 δόσεις, ναι, στην εφορία. Μπράβο, το 2 και στον ΕΦΚΑ. Έχει 120. Βέβαια. Στις παλιές δόσεις της αναβίωσης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται σαν ένα διακοπτικό γεγονός, επειδή παραδέχεσαι, βεβαιώνεις μια οφειλή, αν η οφειλή είναι πέρα από τα 10 χρόνια, σύμφωνα με το νέο νόμο και τις εγκυκλίες που έχουν βγάλει τις διευκρινιστικές επί του νόμου για τον ΕΦΚΑ, θέλω να σου πω ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή, παρότι παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτή η οφειλή και θα την αποπληρώσει σε κάποιες δόσεις, ο νόμος μπορεί να σε δικαιώσει και η οφειλή που υπάρχει πέρα της δεκαετίας να παραγραφεί. Άρα, Φώτη μου, στη δική σου θέση θα είναι αν θα αποδεχτείς το χρόνο αυτό σαν ασφαλιστικό βίο ή θα τον αποποιηθείς. Τώρα πάμε στο επόμενο ερώτημα, στην Κατερίνα, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Εδώ, Γιώργο, θα ήθελα και την γνώμη σου. Λέει, το στεγαστικό μηδάνιο πληρωνόταν κανονικά έως το Μάρτιο. Η δόση είναι υπερβολικά μεγάλη. Με συμβούλευσαν να το κοκκινήσω, δηλαδή ουσιαστικά να μην το πληρώνει, ώστε να το ρυθμίσω ευνοϊκότερα. Τι με συμβουλεύετε? Και είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ενώ πληρώνει το δάνειό του, ναι, τον έχουν συμβουλεύσει διάφοροι συσσαγωγικά ειδικοί και μη ειδικοί, άστο να κοκκινήσει για να μπορέσεις να το ρυθμίσεις με κάποιους ευνοϊκούς όρους, να σου κόψουν κάποιους στόχους κλπ. Είναι ένα πονηρό ερώτημα, αλλά πολύ καλό ερώτημα της Κατερίνας. Πολύ εύστοχο ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, το είχαμε δει και στο παρελθόν, πρώτο μεταβιβάσεων στα funds, όπου οι τραπεζικοί υπάλληλοι κλείναν το μάτι και σου λέγανε άστο να κοκκινήσει, διότι θα πάει σε άλλο κλιμάκιο της τράπεζας των εμπλοκών, όπου εκεί έχω τη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσω σε κάποια ρύθμιση με καλύτερους όρους. Εδώ όμως έχουμε τρεις βασικές παγίδες. Η θέση μου είναι να μην το αφήσει να κοκκινήσει. Γιατί οι τρεις βασικές παγίδες που είναι πιο έντονες στο χρονικό διάστημα που διανύουμε τώρα, που έχουν γίνει μεταβιβάσεις στα funds, είναι οι εξής. Η πρώτη είναι ότι τα funds είναι επιθετικά και κυρίως θέλουν ακίνητα. Επομένως, μην τους δίνουμε την αφορμή να κλείσουμε ένα δάνειο, γιατί δεν ξέρουμε αν το συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό που λέει ο Σπύρος έχει μια λογική, έχει μια βάση όταν έχεις να κάνεις κυρίως, νομίζω, με τράπεζα που ήταν τακτική. Έτσι, ακριβώς, και με υπηρεσία. Υπήρχε... Ενώ τώρα έχει δίκιο αυτό που λέει ο κύριος Νικολακόπουλος, ότι τα funds τα σπίτια θέλουν. Οπότε μπαίνουν σε διαδικασία. Και αν το δικό σου σπίτι, ναι, έχει χαρακτηριστεί από αυτά που θέλουν οι real estate. Ακριβώς, είναι λίγο επικίνδυνο. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το εξής. Όταν το ξέρει ο κ. Φρεμεντίτης, το ξέρετε κι εσείς, ότι όταν κλείνουμε ένα δάνειο, ουσιαστικά οι προπληρωμένοι μελλοντικοί τόκοι χάνονται, να το πω απλά. Όταν έχουμε ένα δάνειο 20 ετίας, τα πρώτα χρόνια που πληρώνουμε μια δόση, το μεγαλύτερο μέρος πάει σε τόκους. Και μάλιστα πάει σε τόκους της 20 ετίας. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν κλείνει το δάνειο, για να γίνει νέα ρύθμιση, ό,τι έχουμε προπληρώσει, ναι, για τα επόμενα χρόνια χάνεται, διότι το κεφάλαιο μένει μειωμένο ελάχιστα, να το πω απλά,
σύμφωνα με, με το λογαριασμό της τράπεζας. Άρα έχουμε μια απώλεια. Και η τρίτη παγίδα είναι η εξής. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε μια μεταβίβαση στα φαντ που τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε μια στάθμιση. Ένα συγκεκριμένο φαντ, να το πω απλά, μια διαχειρίσιμη εταιρεία, κατά κανόνα δεν κάνει καθόλου ρυθμίσεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άλλα δύο μεγάλες, οι άλλες δύο μεγάλες εταιρείες διαχείρισης είναι πιο ελαστικές. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιος διαχειρίζεται την υπόθεσή μας, εάν υπάρχει προοπτική ρύθμισης. Και να πω κάτι. Ας κάνει κάτι ενδιάμεσο για να σταθμίσει όλες αυτές τις παγίδες. Δηλαδή, να κάνει μια καθυστέρηση, να δει τις αντιδράσεις του φαν του διαχειριστή και από εκεί και πέρα να υποβάλει παράλληλα με την καθυστέρηση, τη μικρή καθυστέρηση, τα οικονομικά στοιχεία εγγράφως με αίτημα, έστω και με email. Θα μπορούσε να ρωτήσει, δηλαδή σε αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι πείτε μου σε περίπτωση που κοκκινείς, δηλαδή αν καταφέρει να έχει επαφή μαζί τους, γιατί υπάρχουν τα φαν και τα που έχουν πέσει με τα μούτρα, υπάρχουν και δύο σοβαρές σε εισαγωγικά εταιρείες διαχείρισης. Που έχουν αυτό που λέγαμε ακριβώς. Ναι, δηλαδή γνωρίζετε. Υπάρχει μια συνεννόηση. Τι γίνεται αν κοκκινήσει, γιατί έχω ένα θέμα. Εγώ ακριβώς θα ήθελα να απευθυνθεί, όπως είπα προηγουμένως, και με ένα αίτημα ρύθμισης με βάση τα οικονομικά στοιχεία και με αυτό που πολύ σωστά λες. Επειδή εξέτασα το θέμα της κυρίας, μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί η γυναίκα το έχει ακόμα σε τράπεζα το δάνειο του συγκεκριμένου. Είναι αλλιώς τότε. Το έχει ακόμα σε τράπεζα. Είναι πιο ευνοϊκό. Είναι ένα εργασιακό δάνειο το οποίο το έχει πάρει με δύο συμβάσεις. Ναι. Δηλαδή, ένα δάνειο το οποίο το σπάσαν σε δύο συμβάσεις. Και τα μαύρα που έλεγαν οι τράπεζες. Ναι, δύο συμβάσεις. Και είναι δύο δόσεις, τις οποίες πρέπει να πληρώνει συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι. Στο σύνολό του είναι μεγάλη δόση. Γίνεται μεγάλη δόση. Ήδη με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Δυσβάσταχτη. Ρώταμε. Ναι. Τα ίδια έχω. Δυσβάσταχτη. Και λέει η γυναίκα τώρα, εγώ πληρώνω όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι από τους καλούς, τους καλοπληρωτές, ας πούμε, το δάνειο. Μήπως πρέπει να το κοκκινήσω, γιατί όλοι με συμβουλεύουν, κοκκίνησε το. Πάντως, τουλάχιστον για να σου γίνει ένα. Και εσύ, ρε Μάνο, που λες, το ξέρεις, κύριε Νικολακόπουλο, και εσείς. Πώς καταφέρουν οι άνθρωποι και πληρώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες δόσεις, ρε. Κάνεις την πολύ καλή πάσα για το επόμενο κομμάτι του θέματος που έχει να κάνει. Εδώ μπαίνει ο Γιώργος Νικολακόπουλος. Γι' αυτό που έρχεται και φωνάζαμε εμείς προεκλογικά, γιατί ήταν εδώ ο κύριος Νικολακόπουλος και προεκλογικά, και λέγαμε ότι με το Σπύρο ότι έρχονται πολύ, πολύ δύσκολες ημέρες. Έρχεται νέο κύμα λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Έρχεται νέο κύμα πληστηριασμών και έχουμε φτάσει στο σημείο. Έβλεπα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open την περίπτωση της 44χρονης μονογονεϊκή οικογένεια, έτσι, Γιώργο, κύριε Νικολακόπουλε, όπου είχε μπει εγγυήτρια και για οφειλές του πρώην συζύγου της παίρνουν το σπίτι. Και έλεγε πριν και ο Σπύρος, πόσο έχουμε, Σπύρο, προγραμματισμένους. Κοιτάξαμε στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική για σήμερα και αύριο. Αυτή που είναι ανοιχτή προς διενέργεια, μόνο αυτή την κατηγορία, δεν έπρεπε να βρω σε αναστολή και όλα αυτά. Ναι, μέσα σε αυτό το διήμερο, είναι σε 48 ώρες, είναι 52 πληστηριασμοί. Είναι ανοιχτή προς διενέργεια. Έτοιμοι δηλαδή να γίνουν και θα γίνουν. Που σημαίνει ακριβώς ότι θα γίνουν και θα χαθούν αυτά τα σπίτια, διότι σημαίνει ότι. Κατοικίες, στην κατηγορία κατοικία. Ακριβώς, έτσι, μόνο αυτό κοίταξε. Δεν έχουν φύγει, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν αναστολή, επομένως το πιο πιθανό είναι να γίνουν. Να πω εδώ για το συγκεκριμένο πληστηριασμό, όπως και για άλλους παρόμοιους. Έχω περιπτώσεις όπου το φαν επισπεύδει πληστηριασμό παρότι έχουμε κερδίσει αναστολή. Έχουμε περιπτώσεις παρότι πληρώνει η δανειολήπτρια, τις κοινοποιούν έγγραφο και μάλιστα πάλι είναι μονογονική οικογένεια με παιδί με 80% αναπηρία και τις κοινοποιούν έναρξη πληστηριασμού παρότι πληρώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη, γιατί με την αλλαγή της διαχείρισης δεν βλέπουν τις πληρωμές, διότι συνέχισε να πληρώνει στην τράπεζα όπως είχε το λογαριασμό και δεν βλέπουν. Να πούμε τι έχει αλλάξει. Το βασικό είναι τι έχει αλλάξει, το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Στην αρχή τα φαν ξεκίνησαν να παίρνουν δάνεια για να αγόρασαν την τράπεζα πολύ χαμηλά το δάνειο. Ακριβώς. Και κέρδισαν λεφτά. Τώρα φαίνεται ότι η τακτική τους έχει αλλάξει και το συζητάμε πόσο καιρό και θέλουν τα ακίνητα. Γιατί ανεβαίνει η αγορά των ακινήτων και βλέπουν μεγαλύτερο κέρδος από την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Και δεν τους νοιάζει όμως ποιος μένει μέσα σε αυτό το ακίνητο. Δεν τους νοιάζει, μένει, ας πούμε, μια μάνα με δύο παιδιά μόνη της ή όποια και αν είναι η ιστορία. Πάμε σε περισσότερους πληστηριασμούς. Μας έλεγες λίγο νωρίτερα, κύριε Νικολακόπουλο, να το δούμε και μαζί, το ρεπορτάζ της Μαρίας της Ζαφυρίου με την 44χρονη μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά. Πάμε να το δούμε. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η 44χρονη Μαργαρίτα, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η οποία πραγματοποιεί έναν δικαστικό αγώνα για να σώσει τη μοναδική της κατοικία. Εγώ όμως είμαι μονογονιακή οικογένεια με ανάπηρο παιδί, είμαι ιδιωτική υπάλληλος με πολλά προσωπικά θέματα υγείας
Και προσπαθώ και παλεύω μόνη μου. Ήταν εγκύτρια σε δάνειο που είχε πάρει ο πρώην σύζυγός της πριν από περίπου 20 χρόνια. Η οικογενειακή της κατάσταση άλλαξε και παράλληλα ξεκίνησαν τα οικονομικά προβλήματα. Ήμουν εγκύτρια στο δάνειο, δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ χρέος. Κατασχέσαν όλη την περιουσία του πρώην σύζυγου μου και τώρα αγγίξανε και τη δικιά μου. Η 44χρονη ενημερώθηκε για τον πληστηριασμό πριν από 6 μήνες και έκτοτε προσπαθεί να βρει λύση ώστε να μην μείνει στο δρόμο. Έγινε μια πρόταση να δίνουμε υπό τη μορφή νοικίου, να γίνει μια ρύθμιση, να μας δοθεί μια δυνατότητα να παραμείνει να σώσει το σπίτι της. Ή έστω να έχει τον χρόνο τον επαρκή για να δει τι θα κάνει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχθεί έξω. Μας είπαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, θα πρέπει να έχουμε το ποσό των 150.000 ευρώ για να μπορέσουμε να το αγοράσουμε. Στις 19 Ιουλίου εκδικάζεται η ανακοπή, το τελευταίο ένδικο μέσο, ενώ η έφεση για να υπαχθεί στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα συζητηθεί σε ένα χρόνο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Συλλογικότητες και το ΠΑΜΕ προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πληστηριασμού. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι να μην δημιουργηθούν πολλά νέα κόκκινα δάνεια λόγω της αύξησης των επιτοκίων που πιέζει τους δανειολήπτες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται για μία ακόμη αύξηση στα τέλη του Ιουλίου κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα είναι η 8η στη σειρά. Η 8η στη σειρά, καταγράφουμε. Ο πέρυσι, το καλοκαίρι. Από πέρυσι. Ο πέρυσι τον Ιούλιο ξεκινήσαμε. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με την επιδότηση του. Δηλαδή αυτό που μας έλεγαν από το Μάρτιο με την επιδότηση των οφειλών έχει ξεκινήσει. Το επιτοκίου, ναι. Τον επιτοκίου, ναι. Του μισού της αύξησης έχει ξεκινήσει. Αλλά αφορά πολύ λίγους, πρέπει να είσαι ενήμερος, να μην έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να έχει κοκκινήσει για να κάνει ρύθμιση, εισοδήματα κτλ. Όπως επίσης υπάρχει, τρέχει και το θέμα του κλειδώματος του επιτοκίου στο επιτόκιο του Μαρτίου, της 31 Μαρτίου, αλλά πάλι η δόση που είχε διαμορφωθεί το Μάρτιο ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Βέβαια, αυτό λέμε. Μέχρι να βγει το Μάρτιο είχε φτάσει η δόση από 400, είχε πάει σε οικογένειες 700 ευρώ, 800, πόσο βλέπω να σπίρω. Ναι, ναι, τόσο. Έχει πάει τόσο και πρόσεξε. Και υπάρχει το εξής στοιχείο. Ο Γιώργος το ξέρει πολύ καλά, γιατί κάνει και ουσιαστικά διαμεσολαβήσεις με τις τράπεζες. Προσπαθεί να βρει μια λύση με τους δανειολήπτες και την τράπεζα. Mm-hmm. Ότι η τράπεζα σου λέει από τη στιγμή που το ενίκιο του σπιτιού έχει πάει εκεί που έχει πάει, δηλαδή στα 600, 700, 750 ευρώ. Εγώ λέει, θεωρώ ότι είναι δίκαιο και λογικό να πληρώσεις μια τέτοια δόση στη ρύθμιση του δανείου, αν θέλεις να σώσεις το σπίτι σου, που να κύζει τα 700 ευρώ. Να δηλαδή, κάνω μια ερώτηση. Σου δίνει μεγάλες δόσεις πλέον η τράπεζα. Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Μήπως, με δεδομένο ότι τα φαν πλέον και οι εταιρείες διαχείρισης θέλουν τα ακίνητα, μήπως είναι πια πιο εύκολο για όσους λίγους μπορούν να ξεμπερδέψεις, εγώ τουλάχιστον δεν έχω τη δυνατότητα αυτή να ξεμπερδέψεις, γιατί παλιά ήταν πολύ δύσκολο και να τους πεις, παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ έχω αυτά τα λεφτά, πάρτε και το ακίνητο και γεια σας, γιατί παλιά, ή δεν ξέρω αν ισχύει μέχρι τώρα, δεν ξεμπερδεύες. Κύριε Νεφλή, δυστυχώς δεν ξεμπερδεύεις, διότι οι περισσότεροι, γιατί είναι καλόπιστοι δανειολήπτες, έχουν δώσει τις υπογραφές ως εγγυητές και άλλα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή, δεν ξεπερδεύεις εσύ δίνοντας το ακίνητο εάν μείνει χρεωστικό υπόλοιπο, διότι θα κυνηγήσουν και τα ακίνητα τα σπίτια των εγγυητών. Ναι. Εάν δεν έχουμε εγγυητές ή δεν έχουν περιουσία εγγυητές, μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης μπορούν να μπουν στη διαδικασία της πτώχευσης, δηλαδή του να γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του τελευταίου νόμου, που ουσιαστικά ρευστοποιείται όλη σου η περιουσία, ναι, πληρώνονται τα χρέη και ό,τι μείνει, υποσμένες προϋποθέσεις παραγράφεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια λύση, όπως και ήθελα να προτείνω και μια άλλη λύση. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι πράγματι ανέβηκαν οι τιμές των ακινήτων, γι' αυτό έχει και το ενδιαφέρον το φαν για τα ακίνητα, να κοιτάξουν να βρουν ένα αγοραστή. Δηλαδή, οι ίδιοι να προσπαθήσουν, εφόσον υπάρχει το χρονικό περιθώριο, να βρουν ένα αγοραστή, να υπάρχει μια πρόταση στο φαν ή στην τράπεζα ότι εγώ έχω βρει αγοραστή, δίνει αυτό το τίμημα. Mm. Αυτό το τίμημα σίγουρα 99% είναι υψηλότερο από το τίμημα που θα ξεκινήσει σε ένα πληστηριασμό, άρα θα καλύψει σχεδόν το χρέος του. Είναι μια λύση. Αν σου μείνει διαφορά, τι συμβαίνει? Αν σου μείνει διαφορά, την παίρνεις εσύ, δηλαδή κερδίζεις κιόλας, δηλαδή αν το τίμημα... Αν μείνει διαφορά, για παράδειγμα, χρωστάς 100.000 και το σπίτι σου φύγει για 70. Αυτές οι 30.000 εξακολουθείς να τις οφείλεις, αν έχεις εγγυητές, κυνηγάνε τους εγγυητές. Αν είσαι εσύ ο ίδιος και δεν έχεις άλλη περιουσία, προτιμότερο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, διότι οι προσμένες προϋποθέσεις θα σβήσει αυτό. Αλλιώς θα σε οχλούν μια ζωή, έστω τηλεφωνικά, ή αν έχεις μια διαφορά, κατάλαβα. Μια πορεία ζωής, ας πούμε, 20-30 χρόνια,
Δηλαδή είσαι σε μια μέση ηλικία, δεν θα μπορείς να πάρεις ένα ψυγείο, δεν θα μπορείς να πάρεις να χρησιμοποιήσεις μια πιστωτική κάρτα. Ναι. Είναι προτιμότερο να μπει σε μια διαδικασία πτώχευσης. Τώρα, Σπυρό μου, να δούμε και τα υπόλοιπα που λέγαμε πριν με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τη συντάξη, τι γίνεται με το πέναλτι. Να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό. Τι κερδίζουν οι χαμηλωτικοί. Καταρχάς, δεν έχει βγει ακόμα το νομοσχέδιο στη διαβούλευση κλπ. Το περιμένουμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι το εξής. Όποιος είναι συνταξιούχος και απασχολείται σε κάποια εργασία, του παρακρατείται από τη σύνταξη το 30%. Όλοι. Για να το πούμε πολύ απλά, παίρνεις 1.000 ευρώ σύνταξη. Ποιος παίρνει, κάποιοι παίρνουν 1.000 ευρώ. Okay. Αυτό είναι ευρώ, το παράδειγμα. Ένα τέτοιο, ποσό. Έστω ότι παίρνεις 1.000 ευρώ, θα παίρνεις καθαρά στη τσέπη σου 700 και τα 300 ευρώ μένουν ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ. Τώρα τι λένε, λένε ότι θα παίρνεις το σύνολο της σύνταξης που σου απονέμεται, δηλαδή τα 1.000 ευρώ θα φτάνουν σε σένα, τα 500 ευρώ θα φτάνουν σε σένα, δεν θα γίνεται καμία περικοπή επί της συντάξεως, όμως θα μπει μια εισφορά, ας το πούμε έναν σφόρος, μια ειδική εισφορά επί του εισοδήματος που θα αποκτάς από την εργασία σου. Επ' αυτού του ποσού λοιπόν της εργασίας σου, έτσι, ασχέτως της συντάξεως, επ' αυτού του ποσού της εργασίας σου θα υπολογίζεις ένα 15 έως 30% κλιμακωτό θα είναι ανάλογα με τις αποδοχές που θα έχεις, οι οποίες εισφορά θα πηγαίνει στον ΕΦΚΑ, στον κουμπαρά του ΕΦΚΑ. Πονηρό μου φαίνεται αυτό. Εγώ είπα λίγο πριν. Γιατί, γι' αυτό δεν σου είπα βαφτίζεις, εγώ κατάργηση το πρωί, γιατί μπορεί να είναι ψάρι. Κατάργηση όπως το λες. Πονηρό, σωστά. Πονηρό υπό ποια έννοια, ότι ένας μισθωτός που βγαίνει στη σύνταξη, δύσκολα βγαίνει να κάνει άλλη δουλειά. Αυτό ισχύει κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή πηγαίνει και βάζει χέρι στον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται παρά τη συνταξιοδότησή του. Έτσι, το μαγαζί, για παράδειγμα, το συνεχίζει να το έχει για παράδειγμα. Άρα λοιπόν μπαίνει συνεταιριλίκη που λέμε στα κέρδη του. Έτσι, του ελεύθερου επαγγελματία. Μάλιστα. Ναι, και στους μισθωτούς. Δηλαδή, πάντως και μισθωτοί υπάρχουν που συνεχίζουν να εργάζονται. Ναι, αλλά είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Ναι. Λοιπόν, πάντως, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που βαφτίζεις το κρέας ψάρι. Δηλαδή, ουσιαστικά πάλι σου παρακρατείτε. Πάνω κάτω το ίδιο θα παρακρατείτε. Νομίζω μαθηματικά είναι αυτό. Είναι μαθηματικά περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, είναι σε αντιμετώπιζε ως απατεώνα πριν, υπό την έννοια ότι έβαζε χέρι στη σύνταξή σου που την έχει πληρωμένη από τις εισφορές. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου, νομικά δεν έπρεπε να υπάρχει επιβάρυνση ή να είναι πολύ. Πολύ μικρή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, Γιώργο Νικολακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, κύριε Φρεμεντιτή, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην Αλόη Βέρα να μας πει τι γίνεται. Έχουμε θορυβηθεί όλοι μας. Ναι, γιατί έχει προκαλέσει η αίσθηση αυτή η είδηση που βγήκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, που λέει ότι έτσι, μπορεί να περιέχει κάποιες πιθανές καρκινικές ουσίες τώρα η Αλόη. Η Αλόη είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μέσα στο σπίτι, πλέον είτε σε κρέμες, γιατί έχει γίνει και της μόδας. Είτε λέει. Σε κρέμες, είτε σε εγκάβαντα, σε κάποιες θεραπείες. Ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που είναι κοντά μας όμως και τα ξέρει καλύτερα, εκείνος θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας, κύριε Φιλόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, κυρία Φόσκουλη, κύριε Νίνη. Το πρόβλημα έχει λίγο πανικοβάλει τον κόσμο. Ναι. Όπως δείχνονται στις φωτογραφίες, υπάρχει ένα πράσινο απ' έξω και μια ζέλ μέσα, θα το βλέπετε. Ναι. Το πράσινο απ' έξω είναι αυτό που έχει τις περισσότερες υποψίες ότι είναι καρκινογόνο. Α, και αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν από το National Cancer Institute, όπου έγιναν μελέτες σε πειραματόζωα με ψηλές δόσεις και έδειξαν ότι είναι καρκινογόνες. Οι ορισμένες ουσίες που περιέχονται εκεί. Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, γιατί κατατάσσεται στην κατηγορία 2β. 2β είναι όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει καρκινογόνο δράση στον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι είναι καρκινογόνο σε πειραματόζωα. Ναι. Και μάλιστα θα ανέβει όταν θα αποδειχτεί ότι αυτή η καρκινογόνος δράση, ο μηχανισμός καρκινογένεσης, μπορεί να έχει και αντιστοιχεία στον άνθρωπο. Μην ξεχνάτε, και αυτό είναι το σοβαρό που λέει, το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, ότι όντως η αλόε βέρα από πολύ παλιά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια ακόμα, θεωρείται θεραπευτικό μέσο, θεραπευτικές αλήθειες κλπ. Δηλαδή είχε θεραπευτικές ιδιότητες κατά το τότε κρατούντα. Και σήμερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ ευρέως, δηλαδή περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φανταστείτε τι γίνεται παγκοσμίως. Άρα οι αλόες δεν πίνουνε κιόλας, Ναι, δεν είναι μια μόδα. Δεν πίνουνε κιόλας.
Όχι, να σου πω κάτι. Αυτό δεν θα το. Θα έλεγα λιγάκι, εντάξει, λίγο προσοχή. Ναι. Ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι η aloe vera είναι διαπάσα νόσο, να πούμε. Δεν πρέπει, γιατί... δεν πρέπει να, ναι, να ανακατεύουν το φλοιόπου, ας το πούμε, μαζί με το ζελέ να γίνεται μια. Που μπορεί να το κάνουν στην Παρασκευή αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δεν το ελέγχει εύκολα κάποιος. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά προϊόντα δεν περνάνε από έλεγχο. Όπως περνάνε τα φάρμακα. Αυτό είναι και το θέμα. Άρα μας λέτε ότι ίσως στη μίξη που γίνεται μεταξύ του εξωτερικού της φλίδας, ας πούμε τώρα, με μέσα, και με να προκαλεί, με το τζε, είναι. Μπορεί εκείνο να προκαλεί. Αλλά πρέπει έτσι να είναι σε μεγάλες δόσεις. Πρέπει να είναι σε μεγάλες δόσεις. Να πω. Δηλαδή, υπερκατανάλωση. Το να πιες τώρα, ναι, υπερκατανάλωση. Το ίδιο ισχύει και για την ασπαρτάμη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το να βάλεις τώρα. Γιατί έχουμε τρομάξει και λίγο με την ασπαρτάμη. Όχι, τώρα το να βάζεις τον καφέ σου, το που θα πιεις το πρωί, ξέρω, το απόγευμα, πώς το λένε, ζάχα, λίγο από τη ασπαρτάμη, χαπάκι, ας πούμε, δεν παθαίνεις και τίποτα. Ναι. Εάν πάρεις όμως 20-30... άμα πλακώνεσαι κάθε μέρα στην ασπαρτάμη. Ναι, αλλά όμως η χρόνια κατανάλωση της ασπαρτάμης, το ίδιο, δηλαδή, αν βάζουμε στον καφέ, δηλαδή, με μία-δύο ζαχαρούλες, ζαχαρίνες αυτές. Δεν είναι τόσο τραγικά. Καλύτερα πάντως είναι ο κόσμος να ξέρει να βάλει μια μικρή στην άκρη της κουταλιού της, του καφέ, λίγη ζαχαρίτσα, ας μάθει να έχει μια πιο την γεύση του καφέ στο στόμα και όχι τη γεύση της ζάχαρης. Να σπάσει ομοιομορφία της γεύσης. Έλεγε ο κύριος Φιλόπουλος, έχω ακούσει παλαιότερα να λέτε έτσι για παρόμοια θέματα με καρκινογόνες ουσίες, γιατί ξαφνικά καταναλώνουμε κάτι πάρα πολύ και λέμε «Ω, είναι καρκινογόνο και εκείνη της τρελής». Και έτσι, εμείς το έχουμε καταναλώσει. Και έχω ακούσει το Φιλόπουλο να λέει «Κοιτάξτε να περιορίσετε το κόκκινο κρέας και το αλκοόλ και αφήστε το υπόλοιπο». Αυτά είναι οι βόμβες για το καρκίνο. Μισό λεπτό. Από αλκοόλ τι μπορούμε να πίνουμε, να τίποτα. Ξέρω. Τίποτα, ούτε ένα ποτηράκι κρασί. Υπήρξε πριν 3 χρόνια η Αμερικανική υπεύθυνη εταιρεία, η FDA, ανέφερε ότι το ενόπνευμα είναι καρκινογόνο κατηγορίας 1, ναι, και επειδή δεν ξέρουμε την καρκινογόνο δόση, ναι, δεν μπορούμε να συστήσουμε πόσο να πίνετε. Όταν το διαβάσαμε, μας ήρθε η έκθεση, ναι, λέμε «Όπα, οι Αμερικάνοι πάνε για το απαγόρευση πάλι». Αλλά φαίνεται από τα στατιστικά ότι η μεγάλη κατανάλωση σε άνδρες και η μεσαία κατανάλωση στις γυναίκες έχουν την πιο μεγάλη καρκινογόνο δράση. Μάλιστα. Μιλάμε για 724.000 περιστατικά καρκίνου που οφείλονται στο ενόπνευμα. Και αφορά πάρα πολλά όργανα. Οι γυναίκες πίνουν. Δεν φαίνεται, αλλά συχνά είναι τακτικοί πότες οι γυναίκες. Ευτυχώς η Ελλάδα δεν ανήκει στις κατηγορίες των πολύ υψηλά καταναλώνων. Τώρα εμείς ένα ποτηράκι, δύο. Την ώρα που μαγειρεύουν, λέει, οι γυναίκες, πολλές φορές παλιά γινόταν στην Αμερική, εσύ τα μαγειρεύεις, οπότε δεν σε απασχολεί. Όχι, τα μαγειρεύουν, όταν σιδερώνουν, όταν κάνουν έτσι. Δεν τα κάνει αυτά, κύριε Φιλόπουλε. Δεν έχω φτάσει στο σίδερο ακόμα, οπότε είμαι καλά, κύριε Φιλόπουλε. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε κι εσείς καλά. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, από πίσω στο πλατό, πίσω από τις κάμερες, γίνεται χαμός. Υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ Καμπουράκη και Στάθη για όλα αυτά. Αν είναι καρκινογόνος Ιρακή, του Καμπουράκη ρωτάει το Στάθη, ο Στάθης του λέει «Όχι, πίνε άφοβα». Έτσι του είπε. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε να δούμε στο άλλο θέμα. Το βλέπαμε και στα πρωτοσέλιδα, το είδαμε και στα νέα. Μάλιστα, εδώ γράφουν η εφημερίδα ότι ένα μηνιάτικο, λέει, χρειάζεται για 4 βουτιές. Πάμε να δούμε όμως την Γλυφάδα. Πού μπορούμε να κάνουμε μπάνιο οικονομικά, για να μην λέμε μόνο για την ακριβή, να λέμε πού μπορούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, ο δήμαρχος της Γλυφάδας, μαζί με τη Δήμητρα Σέκη, είναι στην παραλία από ό,τι βλέπω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε σε μια παραλία στην Γλυφάδα, η οποία είναι ελεύθερη. Έχει ομπρέλες, οι οποίες είναι δωρεάν, και έχουμε και υποδομή για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Έχω λοιπόν δίπλα μου τον Γιώργο Παπανικολάου, τον δήμαρχο της Γλυφάδας. Καλά νέα είναι αυτά, δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημαρχέ. Όπως μου είπαν τα παιδιά μου, να σας πω γεια σας και καλό καλοκαίρι. Έτσι μου είπαν τα παιδιά μου. Είναι αυτό που λέει άντε γεια και άντε bye bye. Έφευγα. Όχι, έφευγα από το σπίτι. Τώρα μου λένε πού πας. Λέω τώρα θα με δείτε στην τηλεόραση. Τι να πω, παιδιά, γεια σας και καλό καλοκαίρι. Και καλή διασκέδαση. Είμαστε στην αγαπημένη μας Γλυφάδα.
Εδώ έχουμε ένα αφήγημα που το έχουμε αγκαλιάσει και το υπηρετούμε όσο μπορούμε καλύτερα και με όσο μεγαλύτερη συνέπεια. Οι παραλίες μας είναι πεντακάθαρες, είναι βραβευμένες με γαλάζιες σημαίες. Έχουμε όλες τις υποδομές που χρειάζονται οι λουόμενοι για να χαρούν τον μπάνιο τους. Εδώ είμαστε και δίπλα στην υποδομή που έχουμε για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, η οποία είναι πρώτη σε χρήση σε όλη την Ελλάδα. Όπως βλέπετε, έχουμε τις ομπρέλες μας, ναυαγοσώστες, κάθε τι που χρειάζεται για να χαρούμε το μπάνιο μας, ντουζιέρες, αποδυτήρια, τα πάντα. Αυτές, και όλα αυτά. Δήμαρχε, οι ξαπλώστρες εκεί είναι δωρεάν. Ναι. Είναι δωρεάν. Εμείς, όπως βλέπετε, και ναι. Όπως βλέπετε και στο πλάνο, δεν έχουμε ξαπλώστρες, έχουμε ομπρέλες. Α, σωστά. Και καλούμε όλους όσους το επιθυμούν να έρθουν εδώ με την πετσετούλα τους και να χαρούν στην ελεύθερη δωρεάν παραλία μας το μπάνιο τους. Ωραία, εδώ πάμε στα δύσκολα. Στην ομπρέλες έχει 5 παραλίες ο Δήμος της Γλυφάδας. Αυτό θέλω να δωρεάν. Είναι όλες δωρεάν. Ακριβώς. Είναι 5 οι παραλίες μας και είναι όλες υπό τη διαχείριση του Δήμου και προσφέρονται όλες οι υποδομές δωρεάν. Να πάμε και στα δύσκολα τώρα, Δήμαρχε. Και σε μια οργανωμένη παραλία της Γλυφάδας, πόσο θα μας κοστίσει το μπάνιο, πάνω κάτω? Από όσο γνωρίζω, και επειδή και εμείς οικογενειακά έχουμε πάει και σε παραλίες αυτές τις μέρες εκτός Γλυφάδας, είναι βέβαιο ότι το μεροκάματο δεν φτάνει. Άμα πάμε μια οικογένεια ολόκληρη. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς και εμείς αισθανόμαστε εδώ ότι προσφέρουμε μια πολύ ποιοτική, διαφορετική προσέγγιση. Δήμαρχε, ζητώ συγγνώμη, επειδή είστε μια οργανωμένη. Σας διακόπτω για τον εξής λόγο. Επειδή είστε χρόνια αυτοδιοικητικός, αυτές οι παραλίες τις νοικιάζει κάποιος, εκμεταλλεύεται μάλλον κάποιος και πληρώνει ένα αντίτιμο στο Δήμο. Έτσι. Όλο αυτό αντιστοιχεί στην τιμή που δίνει ο επιχειρηματίας στην ξαπλώστρα. Δηλαδή, δικαιολογείται το 90 ευρώ. Που χρεώνει άλλο την ξαπλώστρα μπροστά στο ενίκιο που δίνει στο Δήμο. Αυτό που θα σας απαντήσω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν κοιτάει κανείς μόνο ποιο είναι το μίσθωμα της παραλίας, είναι η προσφορά και η ζήτηση. Και καταλαβαίνω ότι σε κάποια πολυσύχναστα μέρη που μαζεύεται πολλής κόσμος υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα αυτά τα παραλιακά μέρη. Ωραία, ναι, αν έρθω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο, γιατί στην πόλη μας λειτουργούμε διαφορετικά. Επειδή τα ξέρετε όμως, για να καταλάβει ο κόσμος, αν εγώ ερχόμουν σε μια παραλία ή βγάζετε σε ένα διαγωνισμό και ερχόμουν να εκμεταλλευτώ ένα κομμάτι της παραλίας, στην Γλυφάδα, τι ποσό θα μπορούσε να ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο από μένα που έχω βάλει την καντίνα μου εκεί και έχω βάλει και ξαπλώστρες? Δεν λέμε τάξεις μεγέθους που το ξέρετε από γενικότερα άλλους Δήμους. Ναι, εξαρτάται από την περιοχή, εξαρτάται από τη χρέωση που κάνει ο κάθε Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. Πού όπου εμείς παραχωρούμε κοινόχρηστο χώρο, έχουμε μια χρέωση η οποία είναι σημαντική και είναι ένα σημαντικό έσοδο για το Δήμο. Πόσο είναι αυτό? Και γι' αυτό εξαρτάται από την τιμή ζώνης. Στην παραλία μπορώ να σας πω ότι σε ένα παραλιακό μαγαζί που υπάρχει και χρησιμοποιεί περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα παραλίας δίπλα με κάποιες ξαπλώστρες που εκεί χρεώνει, ο Δήμος μας θα εισπράξει περίπου 35.000 ευρώ για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν δικαιολογείται το 60 και 70 και 80 και 90 ευρώ ξαπλώστρα. Γιατί σε καμία περίπτωση. Λες για μια περίοδο 3-4 μηνών, έτσι, που αν έχεις, δεν ξέρω και εγώ τώρα σε τι έκταση. Πάει με τη ζώνη όμως, έτσι. Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν δικαιολογείται η τιμή αυτή, γιατί μέσα σε αυτή την έκταση δεν έχει μόνο ξαπλώστρες, έχει την καντίνα του, μπορεί να έχει και τον μπαρ του ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και πολλά τα έξοδα όμως, κάτσε, δεν είναι καλά. Μόνο αυτά. Από τη μία καταγγέλνεις τους ξαπλώστες και από την άλλη τους δικαιολογείς. Να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε τίμοι. Δήμαρχε, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Δήμητρα, καλημέρα, και εσένα. Καλή δύναμη. Από τουρισμό πάμε καλά. Είμαστε γεμάτοι από τουρίστες και καθημερινά χαιρόμαστε πολύ να τους υποδεχόμαστε. Μάλιστα, να είστε καλά. Όλοι μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και να σου πω και κάτι. Ναι, ελεύθερη παρακαλώ. Παραλία. Φτιάχνεις τα κεφτεδάκια σου από το σπίτι, φτιάχνεις τα τοστάκια σου. Εγώ τα φτιάχνω. Μόνο σου τα φτιάχνω. Ποιος τα φτιάξει, μωρέ, η Ελισάβετ θα τα φτιάξει. Αποκλείεται, η Μουτάφη τα φτιάχνει. Να σας πω κάτι. Όταν σας πήγαινε η μαμά και ο μπαμπάς με το παστίτσιο στην παραλία και τα γεμιστά και τα κεφτεδάκια, ήταν καλά. Τώρα μου θέλετε ξαπλώστρες και καμπάνες. Μόνο σαμπάνια εμείς. Μόνο σαμπάνια λέει. Μόνο καμπάνες. Πάρε τα κινητά σου, πάρε τα πράγματά σου, πάρε τα όλα και πάμε να φύγουμε. Πάμε στην παραλία. Άντε, γεια. Έχουμε λεφτά να πάμε παραλία. Όχι. Καλημέρα, ραντεβού αύριο.